Επιστρέψαμε παρέα σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εδώ λοιπόν, όπως σας λέγαμε και στην πρώτη σύνδεση, ο Ολυμπιακός δεν έχει το περιθώριο να υποστεί μια νέα εντός έδρας ήττα μετά την τελευταία στον αγώνα με τη Σιένα. Αντίθετα, καλείται από εδώ και πέρα για να μπορεί να εξαργυρώσει την εκτός έδρας νίκη στο Τελ Αβίβ, να προστατεύσει την έδρα του απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο φιλοξενήσει στο φανερικό στάδιο. Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε πολύ άσχημα το ψυχτήν, ούτως ή άλλως τελείωσε αγκομαχώντας και την πρώτη φάση, καταλήγοντας να παίζει αγώνα ζωής του θανάτου με την Καντού για να πάρει την πρόκριση. Άρχισε το top 16 με 0-4, κατάφερε όμως να ανατρέψει τα δεδομένα, μερικά τουλάχιστον, κερδίζοντας τη Χίμκι στο γήπεδο της την περασμένη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά όπως και ο Ολυμπιακός έρχεται, θα ξεκινήσει το παιχνίδι μάλλον, με δύο σημαντικές απουσίες. Γι' αυτό το ζήτημα, αφού τον καλησπερίσουμε, θα μας μιλήσει ο Νικήτας Αυγουλής. Νικήτα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες. Όντως η Φενέρμπαχτσε ήρθε χωρίς δύο δυνατά καλά της εργαλεία, δύο παίκτες που χρησιμοποιεί ο Σιμόνε Πιανιτζιάνι, τον Ομέρο Ναν και τον Εμίρ Πλέλτζιτς, οι οποίοι έμειναν στην Τουρκία, δεν ταξίδεψαν. Όμως νομίζω ότι και τα προβλήματα του Ολυμπιακού είναι εξίσου σημαντικά. Αρχής γενομένης από το σοκ που υπέστησε και το τεχνικό επιτελείο, αλλά και η ομάδα του Ολυμπιακού, γενικότερα οι συμπαίκτες του, με το σοβαρό τραυματισμό του Βαγγέλη Μάτζαρη, ο οποίος υπέστη ρήξη προστίου χιαστού, θα χάσει όλο το υπόλοιπο τη σεζόν. Και έτσι ο Ολυμπιακός πλέον είναι και επισήμως σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του, κατά πάσα πιθανότητα από την Αμερικάνικη αγορά. Ο Κατσίβελης θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή. Εντός ομάδας, μια λύση εντός ομάδας για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, όμως και αυτός είναι τραυματίας. Έχει, όπως μας είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, μια φλάση στους ηλιακούς 6 εκατοστών, η οποία δεν του επιτρέπει σήμερα να δώσει το παρόν, να αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι λοιπόν και αυτός ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας. Τα καλά νέα για τον Ολυμπιακό είναι ότι επιστρέφει ο Πάουελ, ενώ ο Μαυροϊδής, ο οποίος πριν το παιχνίδι με τον Πάουκ τραυματίστηκε, είναι και αυτός στη διάθεση του προπονητή. Και ο Λό βεβαίως επιστρέφει, ο οποίος είχε και αυτός ένα πρόβλημα μετά τον τραυματισμό του στο κεφάλι, τουλάχιστον δίνοντας μια έξτρα δύναμη στην περιφέρεια του Ολυμπιακού, που αποδεικνύεται πια λιγοστή σε πρόσωπα. Ο Ολυμπιακός που ψάχνει στην αγορά και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες μέρες, σίγουρα πάντως όχι πολύ γρήγορα, όχι σήμερα ή αύριο, να πάρει κάποιον Αμερικανό ή κοινοτικό παίκτη για να καλύψει την μεγάλη όντως απώλεια του Βαγγέλη Μάτζαρη. Το αργότερο, Δημήτρη, μέχρι το τέλος του αγώνα με την Χίμκι, εκεί λήγει η διορία της Ευρωλίγκας για νέες προσθήκες εν ώψη της συνέχειας. Ναι, εντάξει, απλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του και τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχει και τον απόψινο αγώνα, άρα τα μάτια του, η σκέψη του ίσως είναι συγκεντρωμένη σε αυτές τις δύο υποχρεώσεις. Λιγοστός κόσμος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απόψε. Να είναι νικήτα 4.000. 5, κοντράχοντα. Μέχρι εκεί. Λιγοστός λοιπόν ο κόσμος που από ό,τι φαίνεται κρατάει τα χρήματά του και τις δυνάμεις του για το δευτεριάτικο τέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχονται όμως, Δημήτρη, κάποια ακόμα, γιατί τελείωσε το τέρμπι στο βόλεϊ και ενδεχομένως να έρθει και κάτι. Υπήρχε και αυτό το δεδομένο ότι έπαιζε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Οπότε δεν αποκλείεται κάποια ακόμη, κυρίως από τον πυρήνα των οργανωμένων οπαδών, οι θέσεις τους είναι άδειες αυτή τη στιγμή, να έρθει στο σεφ. Θα το δούμε στην πορεία. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως έχει συνηθίσει να παίζει μπροστά σε τέτοιο αριθμητικά κοινό εδώ και πολύ καιρό. Εδώ οι δύο star guard των δύο ομάδων, ο Βασίλης Πανούλης και ο Μπόμα Κάλεμ, στο να σταματήσει τον Μακάλεμ που δίνει όλο τον ρυθμό στην Φενέρμπαχτσε και αποτελεί ουσιαστικά το βαρόμετρο της των παίκτη καταλήγει. Νομίζω ότι θα εστιαστεί όλη η αμυντική προσπάθεια του Ολυμπιακού. Και σε αυτό το τομέα, σε αυτό το συγκεκριμένο μαρκάρισμα, ίσως φανεί, ίσως βαρύνει για πρώτη φορά η απουσία του Βαγγέλη Μάτζαρη, τα γρήγορα πόδια του οποίου ήταν ότι έπρεπε για έναν παίκτη βραχίσωμο όπως ο Μακάλεμ, που παίζει γρήγορα. Ο Σερμαντίνη πήδηξε πιο νωρίς στο τζάμπολ, πριν την μπάλα φτάσει στην κορυφαία τροχιά και πάρει την Κατιούσα, και έτσι η Φενέρμπαχτσε κερδίζει την πρώτη κατοχή. Πρώτος παίκτης πάνω στο Μακάλεμ, ο Έσιλο, ενώ το χρονόμετρο ίσως ξεχασμένο από το παιχνίδι με τη Σιένα δεν ξεκίνησε ποτέ. Τι έγινε, Νικήτα?
αυτό που είπες, δεν ξεκίνησε το χρονόμετρο, υπάρχει πρόβλημα, έχει κολλήσει. Οι μνήμες πάντως από το παιχνίδι με τη Σιένα ξύπνησαν εδώ πίσω μου και κάποιοι άρχισαν να μουρμουράνε τι θα γίνει με αυτό το ρολέ, μας έχει σκάψει, φωνάζει. Μάλιστα. Λύθηκε το πρόβλημα, ωστόσο. Εντάξει. Ίσως ήταν μια έμεση απάντηση στην απόφαση του αθλητικού δικαστή. Μια μορφή, ας πούμε, διαμαρτυρίας. Ο Άντερσεν από την κορυφή δοκιμάζει το πρώτο σούτ του παιχνιδιού και σκοράρει για 3. Δεν προλάβει να πάει πάνω από το Πρίντεζης. Ο Άντερσεν, ο Σάντο και ο Μπατίστ που μοιάζουν σκιές του παρελθόντος του στην φετινή Φενέρμπαχτσε. Σπανούλης με αντίπαλο τον Σάτο. Λο. Όμορφη πάσα στο Σερμαντίνη, προσποίηση και στο Λοκαλάκι από τον σέντερ του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός σοφαρίζει γρήγορα. Μάλλον πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι, δεν σοφαρίζει. Το Άντερσεν ήταν για 3. Προσπάθεια από τον Σάτο, ψηλά Μπατίστ και Άντερσεν μαζεύουν το rebound και ανανεώνουν την επίθεση της Φενέρ. Μπογκδάνοβιτς, δεν είχε ανανεωθεί η επίθεση, αλλά δεν είχε χτυπήσει στεφάνι, έτρεχε ο χρόνος. Μπογκδάνοβιτς πάντως σημάδευσε σίδερο. Και τώρα Λό. Πρίντεζης. Πέρασε από την εσωτερική, πολύ κακή εκτέλεση. Μπαλά βρήκε το κάτω μέρος του ταμπλό, Μακάλεμ στον Σάτο. Μπογκδάνοβιτς στον Μπατίστ. Από τα 6 μέτρα τον jump shoot του Αμερικανού, που αποδοκιμάζεται όπως και ο Σάτο σε κάθε επαφή του με την μπάλα, λογικό είναι, λόγω του παρελθόντος τους στον Παναθηναϊκό. Σπανούλης, πάσα πάλι χαμηλά στο Σερμαντίνη, τον σταματάει όμως ο Μπογκδάνοβιτς. Αν και πολύ πιο κοντός, νάτος, ο πιο φορμαρισμένος παίχτης της Φενέρμπαχτσε, όαση στο δράμα της τουρκικής ομάδος μετά την επαναφορά. Ο Παπα-Νικολάου εκτελεί απευθείας και δίνει το πρώτο απόψινο προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Η δίσδυση από τον Μπογκδάνοβιτς εκεί που έφτασε ήταν πρακτικά αδύνατο να στοχίσει. Μπογκδάνοβιτς MVP της περασμένης εβδομάδας σε όλη την Ευρωλίγκα, μοιράστηκε τον τίτλο μαζί με τον Williams της Μάλαγα. Και τώρα Σπανούλης, πάντα με αντίπαλο τον Σάτο και βοήθεια ψηλά από τον Μπατίστ. Ο Σάτο βγήκε στο διάδρομο της πάσας. Πρίντεζης. Αυτή τη φορά τελειώνει σωστά η φάση. Ξανά μπροστά ο Ολυμπιακός. Τώρα με 6-5. Αλλά η απάντηση από την Φενέρμπαχτσε είναι άμεση. Με τον Μακάλεμπ. Έξι-οκτώ. Πρίντεζης. Λο. Ο Πρίντεζης χαμηλά στον Σερμαντίνη. Ο Ολυμπιακός τιμωρεί ιδανικά όταν πατήσει στο χαμηλό πόστ της βοήθειας. Προσπαθεί να δώσει ο Πιανιτζιάννη στην περιφέρεια. Βγαίνει πάντα ένας ψηλός για να δώσει κάποια βοήθεια είτε στον Λο, είτε στο μαρκάρισμα του Λο, είτε στο μαρκάρισμα του Σπανούλη. Κυρίως του δεύτερου, ο Άντερσεν στο hook. Ο Ολυμπιακός όμως αποδεικνύεται ευάλωτος, πολύ ευάλωτος στο ξεκίνημα, στα μετόπιστεν. Σπανούλης. Πρίντεζης δοκιμάζει για 3. Εύκολο rebound και μάλιστα με πολύ εντυπωσιακό άλμα από τον Μακάλεμ. Μπογκδάνοβιτς. Το φάουλ έγινε από τον Σερμαντίνη νομίζω, όχι από τον Παπα-Νικολάου που βγήκε για να κλέψει την μπάλα. Νάτος, όντως. Και παρά τις διαμαρτυρίες νομίζω ότι έκανε φάουλ δίνοντας ένα πλεονέκτημα εδώ βέβαια. Στον Παπα-Νικολάου που ερχόταν για βοήθεια. Μπογκδάνοβιτς, Μακάλεμ, κλεισμένος, βγάζει την μπαλά έξω στον Μπογκδάνοβιτς. Το μαρκάρισμα το είχε αναλάβει ο Παπα-Νικολάου. Ο Μπογκδάνοβιτς τον ξαναπέρασε και πήγε πάλι στο lay-up.
Μπογκδάνοβιτς είναι πολύ γρήγορος και έχει δημιουργήσει προβλήματα στο ξεκίνημα στον Παπα-Νικολάου. Κακό κοντρόλ της μπάλας από τον Λό. Φάουλ του Παπα-Νικολάου για να μην βρεθεί σε πλεονεκτική θέση ο Μπογκδάνοβιτς. Ολυμπιακός στο μείον 4. Με την Φενέρ να έχει 3 στα 5 δίποντα και 2 στα 3 τρίποντα στο ξεκίνημα. Πολύ καλά νούμερα. Μπογκδάνοβιτς αυτή τη φορά χάνει την μπάλα. Ολό στο τελείωμα. Ο Ολυμπιακός παίρνει 2 εύκολους πόντους από την πολύ καλή άμυνα. Και αυτό ακριβώς πρέπει να επιδιώξει να κάνει διαρκώς. Ασφυκτική πίεση και στον Μπογκδάνοβιτς και στον Μακάλεμ. Μακάλεμ δεν πάει μέσα, δοκιμάζει και πάλι για 3, 2 στα 2 τρίποντα. Από τον Μακάλεμ, που σίγουρα το σουτ δεν είναι το πιο δυνατό σημείο του παιχνιδιού του. Είναι κλασικός μπουκαδόρος. Ο Μακάλεμ. 10-15. Σπανούλης στον Σερμαντίνη που δεν μπόρεσε να πιάσει σωστά την μπάλα. Έκλεψε ο Άντερσεν. Φενέρ. Νέα καλή άμυνα από τον Λό που κλέβει πάλι την μπάλα και πάει σε ένα ακόμη εύκολο λέει. Λό που έχει καταστρέψει 2 επιθέσεις ως τώρα της Φενέρ. Μετατρέποντάς τες σε ισάριθμα εύκολα καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο για τον Ολυμπιακό που μειώνει τώρα στους 3. Πάλι ο Μπογκδάνοβιτς δίδει σε αυτή τη φορά πήγε και να καρφώσει την μπάλα χωρίς να τα καταφέρει. Σπανούλης. Λό. Παπα-Νικολάου. Πολύ ωραία πάσα στον Πρίντεζη. Η άμυνα του Φενέρ δεν είχε επιστρέψει. Δεν είχε προλάβει να στηθεί. Ο Ολυμπιακός μειώνει στον έναν. Μετά από 6 λεπτά παιχνιδιού. Μπογκδάνοβιτς. Και πάλι νικάει και την άμυνα του Παπα-Νικολάου. Αλλά και τον μπλοκ που προσπάθησε να κάνει βγαίνοντας ως βοήθεια ο Σερμαντίνη. Δημήτρη, χαρακτηριστική συχομηθεία. Ερχόμενος ο Παπα-Νικολάου στην επίθεση του Ολυμπιακού. Ρωτάει τον Μπαρτζόκα, του λέει: τι άλλο να κάνω, του λέει: καλά, παίζεις πιο κοντά του, του λέει ο Μπαρτζόκα. Κόλλα περισσότερο πάνω του. Άντερσεν. Πάλι ο Μπογκδάνοβιτς με τον Παπα-Νικολάου. Άντερσεν με αντίπαλο τον Πρίντεζη που δεν μπορεί να τον νικήσει με τη δύναμη, αλλά τον νικάει με την καλή του κίνηση. Ρολάροντας πάνω στο κορμί του. 7 πόντοι και από τον Άντερσεν. Φενέρ έχει πάρει και τους 19 πόντους τους από 3 παίκτες. Μακάλεμ, Άντερσεν και Μπογκδάνοβιτς. Φάουλ του Σάντος στην πίεση πάνω στο Σπανούλη. Το πρώτο φάουλ του Σάτο. Και έχουμε time out που ζήτησε με 2:59 για το τέλος της πρώτης περίοδου ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Με ένα παθητικό 19 πόντων μετά από 6-7 λεπτά παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πρέπει να κατανόλωσε πολύ ώρα στο time out του, συζητώντας για άμυνα, έτσι Νικήτα. Κάνα έχει το μικρόφωνο ανοιχτό Δημήτρη, πράγματι για άμυνα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον κάθε παίκτη ξεχωριστά πως πρέπει να μαρκάρει το προσωπικό του αντίπαλο, αλλά και κάποια στοιχεία ομαδικής άμυνας για τον Ολυμπιακό, όπως παραδείγματος χάρη στη συνεργασία του Σερμαντίνη με τον Λό όσον αφορά το μαρκάρισμα του Μακάλε, που ζήτησε από τον Σερμαντίνη να παραμένει πιο πίσω προκειμένου να κλείνει τις διεισδύσεις στον Μακάλεμ. Αυτό σημαίνει ότι ρισκάνουν τα σουτ που πήρε ο Μακάλεμ στην αρχή, αλλά δείχνει ο Μπαρτζόκας ότι να μην φοβάται αυτό το σημείο του παιχνιδιού, αυτό το στοιχείο του παιχνιδιού του Αμερικάνου. Και στον Παπα-Νικολάου του ζήτησε να κολλάει στον Μπογκδάνοβιτς για να του δίνει το κακό του χέρι. Φενέρ που πάντως πίεσε αρκετά μετά την επαναφορά Σπανούλης. Ο Λό για 3. Του Μπατίστη που έπεσε πάνω του. Ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα για ένα τετράποντο ουσιαστικά, εάν και εφόσον ο πολύ θετικός και ουσιαστικός απόψε Λό βάλει και την βολή. Ο κόσμος βέβαια θυμήθηκε κατευθείαν τον Παναθηναϊκό μέσω Μπατίστη. Ο Λό δεν έβαλε την βολή, αρχίστηκε
στο τρίποντο. Του σκόραρε νωρίτερα. 17-19. Μπογκδάνοβιτς. Σάτο. Ξανά ψηλά ο Σερμαντίνη για βοήθεια. Άντερσεν. Μπατίστ. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Από την κοινή προσπάθεια που ξεκίνησε ο Παπα-Νικολάου και ολοκλήρωσε ο Σπανούλης. Σερμαντίνη χαμηλά στον Πρίντεση. Κακή εκτέλεση μπροστά στον Σερμαντίνη. Ο Μπατίστ πήγε για το φόλο κάρφωμα, αλλά δεν είναι πια ο παλιός Μπατίστ. Σπανούλης. Κάνει στο ανοχείρο το καλάμι της Φενέρμπαξε, καθώς ο Μπατίστ είχε μείνει πίσω. Είπαμε, δεν είναι πια ο Μπατίστ που θυμόμαστε. Μπογκδάνοβιτς. Άντερσεν πατώντας την γραμμή των τριών πόντων με την τρίποντα. Δεν πήγε με την πρώτη το καλάθι από το lay-up του Σπανούλη, ούτε με το follow κάρφο του Σερμαντίνη. Ο Πρίντεζης θυσιάζει ένα φάουλ, ο Ολυμπιακός είχε φάουλ να δώσει για να μην επιτρέψει τον Μπογκδάνοβιτς να φτάσει στο lay-up. Να μαρκάρουν Μπογκδάνοβιτς και Μακάλεμ. Ο Σάντο για τρεις, ο Σλούκας στο rebound, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Το άλλο νέο πρόσωπο είναι ο Περπέρογλου. Μπλοκ του Μπογκδάνοβιτς που το είχε κάνει και νωρίτερα με τον Σερμαντίνη. Αυτή τη φορά οι διαιτητές του δίνουν φάουλ. Που δεν το καλοδέχεται πάντως. Και δεν νομίζω ότι το έκανε. Η επαναληπτική προβολή έδειξε ότι τουλάχιστον ψηλά ο Μπογκδάνοβιτς δεν έχει κάνει φάουλ, βρήκε μόνο μπαλά. Ο Πρίντεζης φτάνει τους 7 πόντους του Λό και μοιράζεται μάλλον για λίγο την θέση του πρώτου σκόρερ στους ερυθρόλευκους. Και τώρα δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό, ένα από τα λιγοστά απόψινα προβάδισματα του Ολυμπιακού κοντά στη δύση της πρώτης περίοδου με 23-22. Μπογκδάνοβιτς, Μακάλεμ, Άντερσεν, Τρίπκοβιτς που είναι καλός στερ για όσους τον θυμόσαστε τα χρόνια της Παρτίζαν. Μπατίστ στην εσωτερική, έξω στο Μακάλεμ και αυτούς ξανά για τρεις, αυτή τη φορά στο σίδερο. Η μπάλα επιστρέφει όμως από εκεί στα χέρια του Μακάλεμ και φάουλ του Περπέρογλου στον Μπογκδάνοβιτς. Χωρίς όμως βολές. Ήταν το τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Εδώ ο Περπέρογλου που έτσι όπως μάρκαρε τον Μπογκδάνοβιτς φλέρταρε ακόμη και με το αντιαθλητικό. Μακάλεμ τώρα με αντίπαλο τον Σλούκα. Πέρασε, πήγε χαμηλά και εκεί τα πράγματα δεν είναι ποτέ εύκολα. Σπανούλης, Πρίντεζης, πετάει την μπάλα στη λήξη του χρόνου. Αυτή δεν θα μπει στο καλάθι. Η πρώτη περίοδος τελειώνει με την Φενέρ να έχει ένα πολύ πλούσιο επιθετικό ενεργητικό 24 πόντων και να προηγείται με έναν του Ολυμπιακού. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η δεύτερη περίοδος στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει δεχτεί πόντους μόνο από τρεις παίκτες ως τώρα της Φενέρμπαχτσε. Παρόλα αυτά, αυτή η περιορισμένη ας πούμε επιθετική δράση όσον αφορά τα πρόσωπα δεν έχει εμποδίσει την τουρκική ομάδα να έχει σκοράρει 24 πόντους. Νικήτα. Ο Γιώργος Παλτσόκας Δημήτρη διέγνωσε ότι στην πρώτη περίοδο ο Ολυμπιακός τα πιο εύκολα καλάθια του τα πέτυχε σε transition ρυθμό. Ζήτησε λοιπόν από τους παίκτες του να συνεχίσουν να προσπαθούν να πετύχουν πόντους σε transition ρυθμό, αλλά για να γίνει αυτό τους είπε δεν πρέπει να χάνουμε τα rebound έτσι όπως τα χάσαμε στις δύο τελευταίες επιθέσεις των Τούρκων λίγο πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ζήτησε λοιπόν από όλους καλά blockout. Γρήγορη πρώτη πάσα και να φύγει ο Ολυμπιακός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Σπανούλης με αντίπαλο τώρα τον Μακάλεμ. Πρίντεζης στον Χάινς. Ο οποίος κρατάει την μπάλα και την πετάει στη λήξη του χρόνου. Έχοντας κάνει ήδη κατάχρηση όμως της δρίμπλας και έχοντας χάσει πολύτιμα δευτερόλεπτα. Νικήτα, είναι πολύ λογικό ότι αν συνυπολογίσουμε και τις δύο απουσίες που έχει η Φενερμπαχτσέ και το περιορισμένο πια rotation που μπορεί να κάνει ο Ιταλός ο Σιμόνε Πιανιτζιάννη, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ποντάρει
ότι σε βάθος χρόνου δεν θα αντέξουν τα γερασμένα άτια της Φενέρμπαχτσε. Λογικό, απόλυτα. Και αυτό μπορεί να το πετύχει με δύο τρόπους, είτε τρέχοντας την επίθεση είτε πιέζοντας πολύ ασφιχτικά στην άμυνα. Έχει περάσει στο παρκέ και ο Πεκέρ. Τώρα για Πεκέρ. Ο Άντερσεν δεν ευστοχεί και τελειώνει ο χρόνος, καθώς η μπάλα από την προσπάθεια του δεν χτύπησε ποτέ στη Στεφάνη. Να, ένας από τους βετεράνους της Φενέρ. Και Ανιτζιάννη μοιάζει να πήρε ό,τι ήξερε για να κτίσει, υποτίθεται, μια υπερδύναμη εκεί στα παράλια του Βοσφόρου, αλλά η επένδυση των 30 και βάλε εκατομμυρίων μάλλον πάει για τα σκουπίδια. Ο Άντερσεν. Πρίντεζες νομίζω ότι χρωστάει ένα μεγάλο επιθετικό παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, στον Ολυμπιακό, γιατί στο πρωτάθλημα είναι ο πρώτος σκόρερ σε μέσο όρο. Μπογκδάνοβιτς, Τρίπκοβιτς, εντυπωσιακό μπλοκ του Χάινς ψηλά πάνω στον Πεκέρ. Σλούκας και φάουλ από τον Μακάλεμ. Πιανιτζιάννη βλέπει τα συμπτώματα που συνοδεύουν την φετινή Φενέρμπαχτσε σε κάθε της παιχνίδι. Τα κενά διαστήματα, την κούραση των παικτών του, την έλλειψη συνέπειας, και καλεί τους παίκτες στον πάγκο για ένα πολύ γρήγορο time out στην δεύτερη περίοδο. Εδώ είμαστε παρέα σας. Φενέρ που ακριβώς αυτά τα προβλήματα έχει να λύσει, την διάρκεια, τα πολύ μεγάλα νεκρά διαστήματα που έχει ακόμη και μέσα στην ίδια περίοδο, και όλα αυτά βεβαίως τις κοστίζουν. Σημειώστε ότι ερχόμενη στο ΣΕΦ μετράει 6 σερί εκτός έδρας ήττες στην Ευρωλίγκα, και σίγουρα παρά τα πολύ θετικά πρώτα 11-11,5 λεπτά της εμφάνισής της, δεν είναι το φαβορί να κερδίσει τον απόψινο αγώνα. Τον τίτλο αυτό καλείται να επιβεβαιώσει ο Ολυμπιακός. Νικήτα, φαντάζομαι ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα τώρα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Η ιδέα μου. Ίδιες οδηγίες με το προηγούμενο time-out όσον αφορά την επίθεση του Ολυμπιακού. Τέρματα γκάζια, speed up, το λέω και αγγλικά έτσι όπως το άκουσα, δηλαδή το μεταφέρω. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θέλει ταχύτητα τώρα από τους παίκτες του. Ταχύτητα που θα ξεκινάει από την ενέργεια στην άμυνα για να υπάρχει ταχύτητα στην επίθεση. Αυτό ζήτησε, το είπε και στα αγγλικά, το είπε και στα ελληνικά στους Έλληνες για να το εμπεδώσουν. Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι το διάστημα που ο Ολυμπιακός θέλει να τρέξει και να φτιάξει μια διαφορά. Αν είναι δυνατόν ασφαλείας, ασφαλείας. Ο Ολυμπιακός, παρότι δεν έχει στο ρόστερ του ως ενεργό μέλος του τον εξπέρ του είδους, τον Βαγγέλη Μάντζαρη, που έχει ένα εκπληκτικό ανάλογο rank, έχει διπλάσεις, υπερδιπλάσεις ασίστ από λάθη. 7 έναντι 3. Φενέρ μόλις 2 ασίστ. Σπανούλης, Χάινς, μπροστά από τον Πεκέρ, rebound από τον Τρίπκοβιτς. Φενέρ ούτως ή άλλως δεν παίζει με τη λογική του οργανωμένου μπάσκετ, βασίζεται πιο πολύ στο ένας εναντίον ενός από οτιδήποτε άλλο στο παιχνίδι της. Μπογκδάνοβιτς. Καραμάν που είναι το νέο πρόσωπο, επέστρεψε την μπάλα στον Μπογκδάνοβιτς. Αυτός δοκιμάζει από μακριά για τρεις, η μπάλα πέφτει στα χέρια του Καραμάν, που δεν αφήνει το μικρό δώρο να πάει αναξιοποιητό. Και εκεί είναι το τέταρτος παίχτης της Φενέρ που σκοράρει απόψε. Σπανούλης. Πρίντεζης, καλή κυκλοφορία, πάλι ο Πρίντεζης ελεύθερος. Rebound από τον Μακάλεμ μετά το άστοχο σου 3 πόντων του Γιώργου Πρίντεζη. Η Φενέρ προσπάθησε να χτυπήσει το transition με ένα shoot του Τρίπκοβιτς που δεν βρήκε στόχο. Και τώρα Σπανούλης. Περπέρογλου. Ξανά ελεύθερος ο Πρίντεζης, νέο άστοχο σου 3 πόντων. Ο και ξαναδίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Νίκητα, τι έγινε? Ο Πρίντεζης έγινε σουτέρ. Όχι, αλλά βγήκανε στη φάση 3 ελεύθερα σουτ, σωστές επιλογές, και τα πήρε, εντάξει. Δεν του είπε και κανένας τίποτα. Δεν είπα ότι του είπε κάποιος. Απλά βλέπω έτσι μια διαφοροποίηση τον τελευταίο καιρό του Πρίντεζη, να επιδιώκει να ψάχνει και το τρίποντο πολύ. Νομίζω ότι αυτά τα 2-3 συνεχόμενα έτυχαν τώρα. Έτυχαν από τη φάση δηλαδή. Σλούκας από τη γωνία για 3. Οι Τούρκοι κατοχυρώνουν τον rebound με τον Μακάλεμ. Πάλι ο Τρίπκοβιτς,
Καλή άμυνα από τον Χάιντς, αλλά η μπάλα πέφτει στα χέρια του Καραμάν. Που συνεχίζει να μάχεται. Ο Περπέρογλου που καθαρίζει τη φάση. Οι διαιτητές χαρίζουν και ένα φάουλ στον Τούρκο φόρουαρντ. Αλλά όχι και στον Τρίπκοβιτς που το κάνει πάνω στον Σπανούλη. Σπανούλης και Πρίντεζης δεν έχουν βγει από τον παρκέ το δευτερόλεπτο. Μάλλον ο χρόνος είναι λάθος γιατί αποσύρθηκε τώρα ο Πρίντεζης. Σπανούλης έχει παίξει 13,5 σερί λεπτά. Και νομίζω Δημήτρη ότι μέχρι να αποκτηθεί ο έξτρα περιφερειακός που ψάχνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Σπανούλης θα τραβάει περισσότερο κουπί από όσο τράβαγε. Ο Χάιντς παίρνει στο μεταξύ το φάουλ από τον Πεκέρ. Να ο Πρίντεζης. Και ο Χάιντς θα εκτελέσει βολές. Ο Σπανούλης πάντως επειδή το μελετήσαμε τώρα θα πάρει ανάσα. Εντάξει, δεν μπορεί να παίξει 40 λεπτά. Ούτε ο Γκάλης στα παλιά καλά χρόνια δεν έπαιζε 40 λεπτά. Έχει παίξει κάτι 40 λεπτά ο Γκάλης από ό,τι θυμάμαι. Εντάξει, ναι, που δεν έβγαινε τον χρησιμοποιώ ως παράδειγμα, δεν έβγαινε σχεδόν ποτέ από το παλιά. Ναι, ναι, ναι. Ο Χάινς που μέσα στην όλη βελτίωση που έχει από τότε που εντάχθηκε στον Ολυμπιακό έχει ανεβάσει και τα ποσοστά του κατακόρυφα στις ελεύθερες βολές. Τον Ματίας έβαλε μία στις δύο. Με αυτή τη μία πάντως ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στους 29 πόντους. Τρίπκοβιτς κακή πάσα πάνω στα χέρια του Σλούκα. Ο Χάινς τρέχει μόνο στην φάση και το κουτόλι σε ένα πολύ εντυπωσιακό σολό που ξεκίνησε από το κλέψιμο με τη βοήθεια του Σλούκα στην άμυνα και το τελείωμα στην απέναντι πλευρά του γηπέδου, το οποίο διέσχισε κατά μήκος ο Αμερικανός με την μπάλα στα χέρια του χωρίς κανείς να μπορεί να τον σταματήσει. Πεκέρ, Τρίπκοβιτς με αντίπαλο τον Σλούκα. Ο Τρίπκοβιτς προσποιείται και δοκιμάζει για τρεις. Σάτος τον Καραμάν και τώρα Μακάλεμ. Μπερδεύεται πέναντί του τον πρώην συμπαίκτη στον Παναθηναϊκό, τον Ρωμέιν Σάτο. Όλο το σκέφτηκε, η πολλή σκέψη βλάπτει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν δεν λειτουργεί δηλαδή απευθείας το ένστικτο του παίκτη. Περπέρογλου πάει να αποστάρει τον Μακάλεμ. Πολύ ωραία πάσα στην αδύνατη πλευρά. Σκορ φάουλ από τον Έισιλο. Προϊόν της δημιουργίας από τον Περπέραμπλου. Που λες και είχε μάτια στην πλάτη του. Σημάδεψε στην αδύνατη πλευρά τον Λό που κέρδισε το δικαίωμα και για μία βολή. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 6. Γιάννη Τζιάννη βλέπει την κατηφόρα που έχει αρχίσει για την ομάδα του και συνήθως η κατηφόρα για τη φετινή Φενέρ δεν τελειώνει εύκολα και κάλεσε τους παίκτες στον πάγκο για ένα ακόμη time out. Ο Λό με το τελευταίο του καλάθι έγινε ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού με 11 πόντους. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ως τώρα σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά έχει πάρει το maximum από τον αντικαταστάτη εντός εισαγωγικών στη βασική πεντάδα του Μάντζαρη. Εδώ το σόλο του Κάιλ Χάινς. Ένας ακόμη ευνηδιασμός με τον Λό. Και η προηγούμενη φάση με την συνεργασία Περπέρογλου-Λό. Δηλαδή ένα φιλμάκι με τα τρία τελευταία καλάθια του Ολυμπιακού. Που είναι αυτά που χωρίζουν τις δύο ομάδες. Αυτοί οι 6 πόντοι. Η χαρακτηριστική ατάκα του Γιώργου Μπαρτζόκα κατά τη διάρκεια του time out ήταν ότι
Η Φενέρμπαχτσε μας τα δίνει όλα από την άμυνά της. Προσπαθήστε να τα εκμεταλλευτείτε. Μας δίνει μακρινά ελεύθερα σουτ, μας δίνει παιχνίδι κοντά στο καλάθι, μας δίνει transition, μας δίνει και ευνηδιασμό. Από εκεί και πέρα τους είπε ότι η διαφορά θα δημιουργηθεί ανάλογα με το πόσο ενέργεια βγάζουμε εμείς στην άμυνα. Και γι' αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός αποφασίζει να πιέσει πιο ψηλά. Κάτι που γίνεται σχεδόν στα 3 τέταρτα του γηπέδου πλέον, ή αν κρίνουμε από την πρώτη προσπάθειά του. Σάτο, Άντερσεν με αντίπαλο τον Άντιτς που πέρασε στο παρκέ λίγο νωρίτερα στο του Πρίντεζη. Ο Άντιτς σκοράρει, ο Άντερσεν σκοράρει και αυτή τη φορά όμως, απαιτώντας με τις χειρονομίες του και το φάουλ από τους διαιτητές, δεν το πήρε ποτέ. Σλούκας. Άντιτς. Ξανά Σλούκας. Με τέσσερις παίχτες μπροστά του στην ευθεία. Ο Σλούκας πασάρει στον Χάινς. Πριν την μπάλα αυτά στον Αμερικανό υπάρχει φάουλ. Νικήτα η Φενέρ. Να και ο Βασίλης Πανούλης. Σε άτυπο ρόλο assistant coach από τον πάγκο. Νικήτα, η φετινή Φενέρ έχει ακριβώς αυτά τα ελαττώματα που επεσήμανε ο Μπαρτζόκας. Είναι πολύ εύκολη ομάδα να την κερδίσει κάποιος. Πάρα πολύ εύκολη ομάδα. Αρκεί να βγάλει περισσότερη ενέργεια από τα γερασμένα πόδια των παικτών της και να της κόψει τη δυνατότητα να παίζει ένας εναντίον ενός, γιατί με το οργανωμένο μπάσκετ η Φενέρ έχει πάρει διαζύγιο. Πάντως η άμυνα της Φενέρ, Δημήτρη, δεν σου θυμίζει την περσινή άμυνα της Ιένα? Εντάξει, ό,τι ξέρει κάτι. Λίγο μπλαζέ δηλαδή, λίγο να δίνει αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας, ότι δίνει τα πάντα. Εντάξει, υπήρχαν και φεγγάρια για να μην τον αδικούμε, που η Σιένα Πιαντζιάννη έπαιζε καταπληκτικές άμυνες. Το πρέσ του Ολυμπιακού, το μίνι πρέσ του Ολυμπιακού τιμωρείται από το lay-up του Πεκέρ. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα φιλοσοφίας Πιαντζιάννη, αλλά θέμα ενέργειας του ρόστερ που είχε πέρσι και του ρόστερ που έχει φέτος. Επιλογές του προπονητή είναι το ρόστερ. Άλλο αυτό, ναι. Άντιτς. Χαμηλά στον Χάινς. Ο Αμερικανός δείχνει να είναι σε κέφια. Πέρασε μια αρκετά μεγάλη περίοδο ντεφορμαρίσματος τον τελευταίο καιρό, αλλά απόψε τελειώνει η φάση, βάζει τα lay-up και είναι ο συνήθις Σούπερμαν τσέπης κάτω από τα καλάθια. Ο Ολυμπιακός ξαναπήγε τη διαφορά στους 7. Μόλις τον πρώτο του ομαδικό φάουλ. Ο ίδιος έχει μπει στον πόνους, καθώς η Φενέρ έχει ήδη 5. Δεύτερο φάουλ του Λο, αυτή τη φορά στον Σάτο. Η δεύτερη συνεχόμενη φορά που η Φενέρμπαχτσε προσπαθεί να αποστάρει τον Σάτο. Ναι, γιατί τον μαρκάρει ο Λο. Μπογκδάνοβιτς. Περπέρογλου δεν έχει πάει πολύ καλύτερα πάνω του, τον εμποδίζει να πάρει προσπάθειες. Μακάλεμ απέναντι στον Σλούκα και αυτό, αυτή η αλλαγή από τον πάγκο έχει βγει αμυντικά στον Μπαρτζόκα. Ο Μπογκδάνοβιτς πετάει την μπάλα και έχουμε έναν πολύ καιρό καυγά εδώ πέρα μεταξύ του Σάτο και του Λο. Δεν είδα τι γινόταν στις σκιές της φάσης. Παρακολουθούσα για να μην ειλικρινείς την μπάλα. Ο Λατίσερς, ο δεύτερος διαιτητής του παιχνιδιού, λέει ελάτε εδώ να δούμε τι θα γίνει τώρα. Εδώ ο Μακάλεμ, εδώ δεν φαίνεται ότι γίνεται, γίνεται αλλού. Μπογκδάνοβιτς πάει στη διείσδυση, ο Χάινς βγαίνει ψηλά. Ο Σάτος στην αρχή σπρώχνει, δείχνει να σπρώχνει τον Λο. Instant replay, οποίος... Δημήτρη, θα με επιτρέψει, αφήνω λίγο τα ακουστικά να πλησιάσω και εγώ στο instant replay. Από εδώ θα φανεί καλή, έχει ρίξει γροθιά με τα αριστερό χέρι ο Σάτο στον Λο, ο οποίος ανταποδίδει δίκη νευραϊκού νόμου πλέον. Νομίζω ότι αυτό που είδαμε εμείς, αυτό δείχνει και ο σκηνοθέτης μας τώρα στους διαιτητές, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το instant replay για να καταλάβουν τι έχει συμβεί. Αυτό το πλάνο είναι το σωστό, αυτό το πλάνο είναι το καλό για να δουν οι διαιτητές. Εδώ θα φανεί τι έχει γίνει. Το λέω για να βοηθήσουμε και την κατάσταση, να μην έχουμε τιμωρίες σε ένα δίκο. Δημήτρη, μπορώ να σου πω τι είδαν οι διαιτητές. Ο Σάτο έχει χτυπήσει... Το είπαμε την ώρα που δεν ήσουν. Δεν είχα τα ακουστικά, με συγχωρείτε. Πες το όμως, πες το ξανά, δεν πειράζει.
κατά την προσπάθεια που οι δύο παίκτες προσπαθούν να πάρουν ως το δυνατόν καλύτερη θέση για το rebound, να διεκδικήσουν την μπάλα. Ο Σάκο έχει κλειδώσει το ένα χέρι του Λό και με το άλλο του χέρι τον χτυπάει. Με το αριστερό χέρι τον χτυπάει. Φεύγοντας λοιπόν ο Λό αντέδρασε. Ανταπέδωσε. Τον έσπρωξε, δεν ανταπέδωσε ακριβώς. Τον έσπρωξε. Ανταπέδωσε τα νεύρα. Τον έσπρωξε. Κάτσε, με συγχωρείς. Είναι άλλο πράγμα μία γροθιά στο πρόσωπο και άλλο πράγμα ένα σπρώξιμο. Ναι, ναι, σίγουρα, συμφωνώ. Δεν ξέρω, μπορεί στο μυαλό των διαιτητών να είναι να επισύρει την ίδια ποινή. Τώρα είναι η ετοιμιγωρία. Ναι. Μαζεύονται οι τρεις διαιτητές στο κέντρο να τα πούν. Εκεί δεν έχουμε πρόσβαση, αλλά θα φανεί από αυτό που έκαναν. Αυτό φαίνεται να δείχνει. Από τις χειρονομίες πάντως φαίνεται. Ο Ρόχα, ο πρώτος διαιτητής, ο Πορτογάλος. Τις καλυφιές στον Λό. Τις καλυφιές και δύο. Και στον Σάτο. Αυτό έδειξαν οι διαιτητές. Τελικά, Φίτης και Θύμα τιμωρήθηκαν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Αφού αντάλλαξαν ρόλους μετά βεβαίως. Το Θύμα έγινε Φίτη. Απορώ γιατί διαμαρτύρεται ο Σάτο, τι δεν έχει καταλάβει. Ή γιατί διαμαρτύρεται και ο Γιάννης Γιάννη. Να ο Λό. Στη λογική των διαιτητών, Δημήτρη, δεν επικράτησε το ποιος το ξεκίνησε ή ποιος έκανε το χειρότερο. Επικράτησε ότι και οι δύο ενεπλάκησαν. Μέσα σε φοβερές αποδοκιμασίες ο Σάτο ακολουθεί τον Λό στα αποδυτήρια. Ελπίζω να μιλήσουν εκεί στη Φυσίνα και άλλο τις διαφορές τους, αν και τους συνοδεύουν άνθρωποι των δύο ομάδων. Ο Τουρξάν συνοδεύσε τον Σάτο. Μιρσάτ Τουρξάν. Πρώτος rebounder στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Σκέψου ότι έχει γίνει ειρηνοποιός ο Τουρξάν πλέον στα γεράματα. Άλλο πάλι αυτό. Ο οποίος δεν φημίζονταν ποτέ για το καλύτερο παιδί, ας πούμε, τον Κυπρέο. Τώρα που δεν ανεβάζει πολλούς παλμούς. Αυτό λέει ο Μπαρτζόκας, το βλέπετε με τη χειρονομία του. Τη γροθιά λέει, η γροθιά. Του έριξε γροθιά. Ο Ολυμπιακός πια χάνει από τις συνθήκες του αγώνα έναν ακόμη περιφερειακό. Τον AC Law. Ο Σλούκας δοκιμάζει για δύο. Το rebound από τον Πεκέρ. 40-33 το σκορ τη στιγμή που έγιναν οι φασαρίες στο παρκέ. Μακάλεμ, το σόλο του Αμερικανού, τον φέρνει στους 10 πόντους και τη διαφορά στους 5. Το κακό για τον Ολυμπιακό, Δημήτρη, είναι ότι αυτό συνέβη σε μια στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε βρει ρυθμό. Όντως, αυτό είναι το δεύτερο κακό μετά την απώλεια του Λό. Η Φενέρ σε ζώνη, νομίζω, Νικητά, ή ήταν απλά ο σχηματισμός που ξεγέλασε. Ο Περβέροβλου μαζεύεται επιθετικό rebound, ανανεώνοντας την επίθεση του Ολυμπιακού. Άντιτς. Ναι, είναι ζώνη. Δώσ' μου λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Όχι, man to man. Είναι man to man. Για να ανέβει ο Πεκέρ τόσο ψηλά. Κακή πάσα από τον Χάινς. Έχω την εντύπωση να το ξαναδούμε ότι μπορεί να είναι ζώνη που αλλάζει. Αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος, γι' αυτό προσπάθησα να δω. Όταν τέλειωνε πάντως ο χρόνος επίθεση του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κάνει ένα screen στην μπάλα, ο Πεκέρ ανέβηκε ψηλά. Δηλαδή έδειξε διάταξη man to man. Ναι, γιατί είχε πάει χαμηλά ο Μακάλεμπ όμως. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Την πορεία. Θα τη λύσουμε την απορία. Εξάλλου καλός ή κακός. Ο Νικήτας διαθέτει και δίπλωμα προπονητή. Εδώ πάλι. Αυτό μοιάζει με παράταξη ζώνης. Απλά μπορεί να είναι το στιγμιαίο φλωτάρισμα των παικτών προς τα πίσω, το κλείσιμο που μας ξεγελάει. Ή το μπέρδεμα του Μακάλεμ που ήταν μπρος πίσω εκεί πέρα. Λίγο μπρος, λίγο πίσω, εν πάση περιπτώσει. 40-35 το σκορ, 101 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός είχε βρει καλό ρυθμό μέσα από την άμυνά του. Τελείωνε οι φάσεις είτε στο 5-5 είτε στο ανοιχτό γήπεδο. Σε εκείνο το σημείο ακριβώς ήρθε ο καυγάς του Λό με τον Σάτο. Ο Ολυμπιακός έχασε τον AC Law που ήταν σε μεγάλη βραδιά. Είχε σε 12 λεπτά 12 πόντους με 4-4 δίποντα, 1-2 τρίποντα, 2 rebound και ένα κλέψιμο. Ενώ έβαλε το χεράκι του εμέσως
σε τουλάχιστον 3-4 ακόμη καλές άμυνες του Ολυμπιακού που βγήκαν ολό. Νικήτα. Πίεση Δημήτρη, όπως βλέπεις ο Ολυμπιακός έχει εντολή, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα έχουν εντολή να πιέσουν από ψηλά. Να σπαταλήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα δευτερόλεπτα από την επίθεση της Φενέρμπαχτσε και στην επίθεση γρήγορο τέμπο. Και πάλι επιμένει ο Γιώργος Μπαρτζόκα, θέλει γρήγορο τέμπο. Εντάξει, πολύ λογικό είναι γιατί θα χτυπήσει τα κουρασμένα πόδια των παικτών της Φενέρμπαχτσε που μην ξεχνάμε ότι στερούνται και ένα παίχτη ακόμη έτσι, με την αποβολή του Σάτο. Ο οποίος είναι γεμάτος ενέργεια, έτσι. Από τους λίγους που έχει η Φενέρμπαχτσε με πολλή καλά ενέργεια. Για το φετινό Σάτο, να μου επιτρέψεις να αμφιβάλλω αν ακόμη γεμάτος από ενέργεια. Ενέργεια, απ' τα άλλα μπορεί να μην έχει. Ο Μακάλεπ στο τέλος του χρόνου δοκίμασε για δύο. Μετά από την ανανέωση της επίθεσης της Φενέρ, από την δεύτερη ευκαιρία της Φενέρ από το φάουλ που δόθηκε στον Άντιτς νωρίτερα. Σπανούλης με αντίπαλο τον Ερμής. Νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Φενέρμπαχτσε. Μπάρις Ερμής. Αν βλέπετε τον Μπάρις στην φανέλα είναι γιατί βεβαίως οι Τούρκοι κατά την πάγια πρακτική τους θεωρούν ως βασικό όνομα το μικρό που λέμε εμείς. Το πρώτο. Όχι το οικογενειακό. Σπανούλης χάνει μια βολή. Σπανούλης έχει σκοράρει μόνο δύο πόντους. Να εδώ και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με την σύζυγό του και κοντά του στον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ τον Γιώργο Σκυνδύλια. Σπανούλης έχασε δύο βολές. Να κάτι που δεν το βλέπουμε πολύ συχνά. Νέο σφύριγμα από τους διαιτητές για φάουλ στα σκριν χαμηλά. Αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, του συνέβη και με τον ΠΑΟΚ να χάσει ένα ζευγάρι βολών. Και από εκεί και πέρα έχουμε να το δούμε όντως πάρα πολύ καλά. Εδώ το φάουλ του Άντιτς στον Μπογκδάνοβιτς. Να, ο Πέρο Άντιτς που συνάντησε για μερικά λεπτά και τον δυο σκουρό του εντός εισαγωγικών στην εθνική ομάδα των Σκοπιών, τον Μπόμα Κάλεμ. Μαζί είχαν κάνει θαύματα στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Μπογκδάνοβιτς που δεν είχε σκοράρει καθόλου στην δεύτερη περίοδο. Έβαλε τη μία βολή. Κατεβάζει τη διαφορά ακόμη περισσότερο. Μπογκδάνοβιτς που ανεβάζει το σερί του στις 23 εύστοχες βολές με αυτές τις δύο τελευταίες που εκτέλεσε. Σπανούλης μπάλα στα πόδια του Ερμής. Ολυμπιακός μετά την επαναφορά θα έχει 14 δευτερόλεπτα. Ξανά εδώ η προβολή του Ερμής που θα μπορούσε να είναι και center back στην πολύ καλή ποδοσφαιρική ομάδα της Φενέρμπαχτσε με αυτή την κίνηση. Σπανούλης από μακριά για τρεις. Η μπάλα στο στόχο για τον Βασίλη Σπανούλη που στέλνει τη διαφορά ξανά στους 6. Ο Ολυμπιακός πιέζει όσο περισσότερο μπορεί από την επαναφορά. Μακάλεμπ. Σπανούλης που είχε να σκοράρει εντός παιδιάς από πολύ νωρίς στην πρώτη. Εγώ, αλλά νομίζω αν είναι εμπρόθεσμο, είναι οριακά εμπρόθεσμο. Ας πιάσει δουλειά πάλι ο σκηνοθέτης μας με την συνοδεία πια και χρονομέτρου. Οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια. Δεν τις ενδιαφέρει σε πρώτη φάση τι θα γίνει. Μένουμε εδώ πέρα για να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Και αν η Γιάννη διαμαρτύρεται, δεν ξέρω γιατί. Για να δούμε εδώ ξανά. Είναι ωριακό. Και είναι ωριακό γιατί από το 1 ως το 0 μεσολαβούν μερικά, τρέχουν τα τελευταία δέκατα του δευτερολέπτου. Νομίζω ότι εκεί ανάμεσα μπήκε το καλάθι. Είναι θέμα πια ερμηνείας των διαιτητών αν θα κρίνουν με βάση το 0. Πότε φάνηκε το 0. Και εκείνα τα λιγοστά δέκατα, τα 9 δέκατα που συνεχίζουν να τρέχουν. Δεν μετράει, λένε οι διαιτητές. Η αρχική μας εκτίμηση αυτή ήταν, αλλά είπαμε ότι ήταν οριακό. Τέλος πάντων, το σωστό
αφού υπέδειξαν οι διαιτητές, στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με μια διαφορά 6 πόντων υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που βελτίωσε αισθητά την άμυνά του στην δεύτερη περίοδο, που είχε βρει καλό ρυθμό και επιθετικά μέχρι το σημείο της αποβολής του Αισιλό, της κοινής αποβολής, της ταυτόχρονης αποβολής με τον Ρωμαίνη Σάντο, αλλά εν πάση περιπτώσει μοιάζει να βάζει τα πράγματα σε μια τάξη με αφετηρία την δεύτερη περίοδο. Ξαναείδατε το τελευταίο πέταγμα της μπάλας από τον Κάγια Πεκέρ, καλάθι που δεν μέτρησε ποτέ. Σκόρ ημιχρόνου Ολυμπιακός 43, Φενέρμπαχτσε 37. Επιστρέφουμε μετά από περίπου 10 λεπτά στο σεφ για τη συνέχεια. Ακριβώς την ώρα για το ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου επιστρέψαμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 43-37, με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει στροφές στην δεύτερη περίοδο, να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, μέχρι τουλάχιστον τη στιγμή που το παιχνίδι έγινε νοκάτο με την ταυτόχρονη αποβολή του Ρωμαίν Σάτο και του AC Λό. Με τον Σάτο ουσιαστικά να ξεκινάει τον καυγά με μια γροθιά, τον Λό να απαντάει με ένα σπρόξιμο και τους δύο παίκτες να εξισώνονται από τους διαιτητές και να οδηγούνται στα αποδυτήρια, από όπου εκεί βρίσκονται και παρακολουθούν προφανώς από κάποιο τηλεοπτικό δέκτη το παιχνίδι. Μπατίστ στην πρώτη επίθεση Φενέρ στο δεύτερο ημίχρονο, με αντίπαλο τον κάποτε συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό Γιώργη Σερμαντίνη. Υπάρχουν 4 παίκτες που έχουν συνυπάρξει στον Παναθηναϊκό: ο Σάτο, ο Σερμαντίνη, ο Μπατίστ και ο Περπέρογλου. Σπανούλης. Σλούκας που παίρνει τον jump shoot, το καλάθι θα μετρήσει. 45-37. Σλούκας. Βεβαίως ξέχασα και το σημαντικότερο ρόλο της παλιάς παρέας του Παναθηναϊκού, τον Βασίλη Σπανούλη. Τον πέμπτο δηλαδή. Τρίτο φάουλ του Ρος Τρίπκοβιτς. Και πέμπτος πόντος για τον Κώστα Σλούκα με τη βολή. Ο Ολυμπιακός γρήγορα στο σύν 9. Μποκτάνοβιτς, τον οποίο είχε αναλάβει πάλι ο Παπα-Νικολάου. Τρίπκοβιτς, Άντερσεν, που είναι σε καλή βραδιά, φτάνει τους 14 πόντους. Περισσότεροι απέναντι στον Πρίντεζη. Σπανούλης, αλλαγή από τον αντίπαλό του. Ο Πρίντεζης στους 13 πόντους, 4 παραπάνω από όσο είναι τώρα η διαφορά. Μακάλεμ στο jump shoot, καθώς είχε ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Σλούκα. Φενέρ που συνεχίζει, μπορεί πλέον να έχει 6 σκόρερ, αλλά συνεχίζει να παίρνει το maximum της επιθετικής παραγωγής της από 3. Τον Μπογκδάνοβιτς και κυρίως τον Άντερσεν και τον Μακάλεμ. Ο Σπανούλης στη διείσδυσή του κερδίζει ένα φάουλ. Συν της άλλης θα αρχίσουν να βαραίνουν πια στην λειψή Φενέρμπαχτσε και τα φάουλ. Δεύτερο του Μακάλεμ. Σπανούλης στη γραμμή. Πρώτος σε κερδισμένα φάουλ και φέτος στην Ευρωλίγκα με 65 ως τώρα. Ο Σπανούλης στη γραμμή. Τρίτη χαμένη βολή απόψε. Ομολογουμένως κάτι που δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί. Τουλάχιστον δεν μπορώ να θυμηθώ τον Σπανούλη να χάνει 3 συνεχόμενες βολές. 4 από τα άγραφα. Νικήτα, θυμάσαι εσύ ποτέ τον Σπανούλη να έχει 0-4 βολές σε ένα παιχνίδι? Όχι ποτέ. 4 συνολικά χαμένες, όχι συνεχόμενες. Ούτε 4 συνολικά δεν πρέπει να έχει ποτέ. Όχι, πού να έχει 4 χαμένες συνολικά. Στο μεταξύ στην άμυνα του Ολυμπιακού υπάρχει φάουλ του Πρίντεζη, το δεύτερο. Ο
Μπογδάνοβιτς στην απέναντι πλευρά στον Μακάλεμ. Μπατίστ μπροστά από τον Σερμαντίνη που τον παρενόχλησε στο σούτ. Η μπάλα από τις καραμπόλες πάει στον ξαπλωμένο στο έδαφος Παπα-Νικολάου που μαζί παίρνει και το φάουλ από τον Μπατίστ. Νίκη που για ευνόητους λόγους πανηγυρίζεται διπλά από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εδώ ξανά η βουτιά του Παπα-Νικολάου και το αγκάλιασμα από τον Μάικ Μπατίστ. Επιθετικό φάουλ σε βάρος του Πρίντεζη, στα τρία κι αυτούς. Ομολογουμένως κάτι ακόμη ασυνήθιστο στον αγώνα είναι η σύνθεση όσον αφορά την καταγωγή, την προέλευση των διαιτητών. Δύο Πορτογάλοι, ο Ρόχα και ο Λόπεθ και ένας Λετωνός, ο Λατίσεβς. Ο Ρόχα δεν είναι άγνωστος, έχει σφυρίξει και σε Final Four. Ο Λόπεθ είναι πολύ λιγότερο γνωστός. Αλλά δύο Πορτογάλοι. Τελευταία φορά που ακούσαμε για μπάσκετ σχετικό με αυτή την χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου ήταν όταν το ΠΑΛ έπαιζε στο κύπελλο πρωταθλητριών, το παλιό κύπελλο, την παλιά Ευρωλίγκα, ας πούμε. Εγώ τελευταία φορά που ήμουν στην Πορτογαλία ήταν ένας παίκτης του Πανιωνίου, θυμάσαι, Σάντος το λέγανε. Ναι, ο Σάντος, ναι, όντως. Πού τον θυμήθηκες? Αυτός έχει παίξει στον Πανιόνιο το 1996. Ένας Πορτογάλος εκεί πέρασε από την Ελλάδα, δεν ξεχάσουμε. Σπανούλης. Παπα-Νικολάου για τρεις. Παπα-Νικολάου που ζεσταίνεται και αυτός στην επίθεση. Παπα-Νικολάου με κοντά 60% ήταν ο πιο εύστοχος παίκτης της Ευρωλίγκας σε όλη την πρώτη φάση στα σουτ τριών πόντων, αλλά στο top 16 τα νούμερα του έχουν πέσει αρκετά. Μπογδάνοβιτς, Τρίπκοβιτς στη διείσδυση. Αποτυχημένη προσπάθεια για κάρφωμα, παρότι ο Τρίπκοβιτς είχε πάρει την εσωτερική και δεν υπήρχε αντίπαλος μπροστά του. Ο Ολυμπιακός στους 10. Σπανούλης στον Σερμαντίνη, ο οποίος γυρίζει. Ο καλύτερος καφέ στα Everest είναι 2. Μαζί με τον αγαπημένο 100% Superior Arabica θα βρείτε το νέο Fine Brazilian Blend. Ελάτε στα Everest και απολαύστε κανάλια Nova Sports. Μην χάσετε από τον όμιλο του Παναθηναϊκού Unicaja Anadolu Efes και από τον όμιλο του Ολυμπιακού Caja Laboral Kimki. Και όπως πάντα, Super Euroleague. Με ανάλυση όλης της αγωνιστικής από τους Γιώργο και Φίλιππο Συρίγο και την πιο top δημοσιογραφική ομάδα. Την ομάδα Nova Sports. Ο Σπανούλης μπορεί να έχει μόνο 5 πόντους στον ενεργητικό του μετά από 24 σχεδόν λεπτά παιχνιδιού, αλλά έχει ήδη 5 assist. Θέλει άλλες 3 για να φτάσει τις 500 στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα. Επίτευγμα που έχουν πετύχει μόλις 8 παίκτες στην ιστορία του θεσμού. Μακριά από στατιστικά και νούμερα, ο Νικήτας θα μας μιλήσει για προπονητικές τακτικές. Και κοντά η μπάλα στο καλάθι πλέον. Αυτή είναι η εντολή του Γιώργου Μπαρτζόκα. Με τη διαφορά στους 12 πόντους, ο Ολυμπιακός πλέον θέλει να μεγαλώσει λίγο τις επιθέσεις του. Ζήτησε λοιπόν ο προπονητής του Ολυμπιακού η μπάλα να κουμπίσει στο Σερμαντίνη, στον Πρίντεζη, αν αυτοί καταφέρουν να αποστάρουν τους αντιπάλους τους, είτε μετά από pick and roll είτε σε στημένες επιθέσεις. Και όσον αφορά την άμυνα, είπε κάτι πολύ προχωρημένο για τα δικά μας δεδομένα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ζήτησε από τους περιφερειακούς να προσπαθούν πολύ περισσότερο για το rebound. Τους είπε ότι είναι μεγάλο όπλο για μας να πάρει το rebound είτε ο Λούκας, είτε ο Σπανούλης, είτε ο Παπα-Νικολάου, γιατί σημαίνει σίγουρα ευνηδιασμό. Από πού εξάγεται αυτό, Νικήτα? Ότι θα κουβαλήσουν αυτή την μπάλα. Α, μάλιστα. Ο Τρίπκοβιτς δοκιμάζει για τρεις. Ο παλιός καλός Τρίπκοβιτς της Παρτίζαν τα έβαζε αυτά, αλλά και γι' αυτόν τα χρόνια πέρασαν χωρίς να έχει την ανάλογη εξέλιξη που όλοι περίμεναν όταν έπαιζε στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Παπα-Νικολάου στην εσωτερική. Δυσκολεύτηκε, έβγαλε την μπάλα έξω στον Σπανούλη, τον οποίο επιτηρεί τώρα ο Τρίπκοβιτς. Ο Σπανούλης δοκιμάζει για τρεις. Η μπάλα πέφτει στα χέρια του Σλούκα, που μαζεύει το φάουλ, κερδίζει το φάουλ μέσα σε πολλά χειροκροτήματα από τον Μπογδάνοβιτς. Νάτος. Ένα ακόμη σημείο που πρέπει να εξάρουμε είναι η καλή άμυνα του Ολυμπιακού πάνω στον Μπογδάνοβιτς. Τον έχει σταματήσει
Τον έχει κρατήσει πολύ χαμηλά στους 8 πόντους. Μπογκδάνοβιτς που την περασμένη εβδομάδα διέλυσε σχεδόν μόνο στο το αίτητο της Χίμκης στο top 16. Με 26 πόντους, 4 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα. Και παρότι αποβλήθηκε με 5 φάουλ, πρόλαβε να έχει rank αξιολόγηση, δηλαδή 27. Συν της άλλης, είναι και ο δεύτερος σκόρερ σε όλο το top 16, ο κύριος Μπογκδάνοβιτς. Με κάτι σαν 17 πόντους μέσω όρο. Ο Σλούκας βελτιώνει κατά τα πολύ άσχημα ποσοστά του Ολυμπιακού απόψε στις βολές. Τώρα μόλις φτάνει ο Ολυμπιακός το 60%, απόρρια των 4 χαμένων του Βασίλη Σπανούλη. Ολυμπιακός στους 14. Μπογκδάνοβιτς δεν μπορεί με το lay-up. Ο Πρίντεζης ψηλά, ο Σλούκας προσπάθησε να τρέξει. Οι διαιτές σταμάτησαν το παιχνίδι με μεγάλη καθυστέρηση πάντως. Ή είχε πάει πολύ γρήγορα ο Σλούκας ή άρχισαν εκείνοι να σφυρίξουν. Ίσως έγιναν και τα δύο. Τρίτο φάουλ του Μάικ Μπατίστ. Απλά Δημήτρη ήταν η φάση του πιο άπειρου διαιτητή και μάλλον δίστασε να σφυρίξει. Το αποφάσισε αργά. Στον πάγκο του Ολυμπιακού ζητάνε αντιαθλητικό. Ο Σλούκας συνεχίζει να βάζει βολές. Άλλωστε και τα δικά του ποσοστά είναι πολύ ψηλά από αυτό το σημείο του γηπέδου. Και η δεύτερη στο στόχο, ο Σλούκας στους 10 πόντους. Έχει βάλει 8 από αυτούς στην τρίτη περίοδο, στην περίοδο που τρέχει τώρα δηλαδή. Και μάλιστα έχει βάλει 8 από τους 14 του Ολυμπιακού. Ο Ερμής παίρνει ένα φάουλ. Σερμαντίνετ έκανε ένα φάουλ που μπορούσε να το αποφύγει γιατί ο αντίπαλός ήταν καταδικασμένος και την τελευταία στιγμή κατέβασε το χέρι του. Τρίτο και για τον Σερμαντίνη. Καταδικασμένος ακριβώς δεν θα το έλεγα. Απλά ο Ερμής τραβήχθηκε λίγο προς τα πίσω στο τελείωμα της προσπάθειάς του. Ναι, αλλά ήταν υπό σκιά και υπό μεγάλη σκιά μπροστά στο Σερμαντίνη. Ο Ερμής αστοχεί στην πρώτη βολή. Φενέρ έχει μείνει στους 4 πόντους μετά από 5 λεπτά παιχνίδια στην τρίτη περίοδο. Λογικό και αναμενόμενο ότι ο χρόνος θα μετρούσε σίγουρα υπέρ του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δύο χαμένες βολές για την Φενέρ, rebound για τον Παπα-Νικολάου. Νέο επιθετικό φάουλ μακριά από την μπάλα. Λες και το έχουν βάλει σημάδι διαιτητές. Αυτή τη φορά νομίζω εναντίον του Χάινς. Να το ο Καϊλ Χάινς. Μακάλεμ, καλή άμυνα από τον Σλούκα που του έκλεισε την εσωτερική. Μπογκδάνοβιτς και βοήθεια από τον Χάινς. Βγήκε έξυπνος Σπανούλης, η μπάλα έφτασε στον Ερμής. Ο Άντερσεν στο επιθετικό rebound. Δεν είμαι σίγουρος ότι εδώ τι ακριβώς έγινε. Η μπάλα ήταν στον αέρα βέβαια, οπότε την ώρα που εξέπνευσε τα 24 δευτερόλεπτα δικαίως οι διαιτητές άφησαν το παιχνίδι να εξελιχθεί και σκόραρε η Φενέρ. Παπα-Νικολάου. Και τώρα Σπανούλης δοκιμάζει για τρεις. Ο Σπανούλης παίρνει περιορισμένο αριθμό προσπαθειών απόψε. Αλλά έφτασε τους 8 πόντους, οδεύοντας ένα ακόμη παιχνίδι για να ξεπεράσει τους 10. Το έχει κάνει 17 από τις τελευταίες 18 εμφανίσεις του. Σπανούλης, Πρίντεζης, ξανά ο Σπανούλης για τρεις. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να κάνει το 2-2. Ο Ολυμπιακός πήγε να βγάλει έναν συνδυασμό και του προέκυψε τρίποντο από την πάσα του Πρίντεζη προς τα έξω. 60-43. Ερμής. Άντερσεν. Προσποίηση και σουτ 2 πόντων. Τον πήρε και αυτόν σιγά σιγά η κατηφόρα. Και Ανιτζιάννη δεν έχει πια άλλες εναλλακτικές, δεν έχει άλλες αλλαγές. Ό,τι είναι να βάλει το έχει βάλει στο παρκέ. Σε λίγο θα πάει σε παίκτες που δεν τους έχουμε ξαναδεί ποτέ σχεδόν στην Ευρωλίγκα.
Ο Ολυμπιακός με μεγαλύτερο βάθος δεν επηρεάζεται από τα δικά του μικρό προβλήματα με τα φάουλ. Καθώς έχει τρία ο Σερμαντίνη, αρκετοί άλλοι παίκτες από δύο, ενώ για την Φενέρ έχει τρία ο Τρίπκοβιτς και τρία ο Μπατίστ. Ο χωρίς πόντο ακόμη Μπατίστ. Όπως χωρίς πόντο έφυγε μετά την αποβολή του Ρωμέιν Σάτο. Επιβεβαιώνοντας αυτό για ένα ακόμη βράδυ, επιβεβαιώνοντας αυτό που δεν είναι πια κοινό μυστικό, ορισμένοι το υποψιάζονταν από το ξεκίνημα της σεζόν, ότι ο Πιανιτζιάννη διάλεξε από τον παλιό Παναθηναϊκό δύο παίκτες που ουσιαστικά είναι πια σκιά του παλιού του καλού εαυτού. Γετσεβίτσου στο νέο πρόσωπο στον παρκέ για να πάρει ανάσες απαιτούμενες ο Βασίλης Πανούλης. Σεζόνι η Φενέρ Δημήτρη. Ο Παπα-Νικολάου από την γωνία προσπαθεί να την τιμωρήσει, τελειώνει τη φάση με το follow ο Καϊλ Χάινς. Η διαφορά πια αγγίζει τα επίπεδα των 20 πόντων. Στον πάγκο του Ολυμπιακού περίμεναν μια τέτοια αλλαγή. Είναι η αλήθεια ότι κάτι θα έκανε ο Πιανιτζιάννη για να αλλάξει το ρυθμό. Και οι οδηγίες ήταν για εναντίον ζώνης. Νικητά, η Φενέρ δεν μπορεί να αλλάξει πλέον κανέναν ρυθμό σε αυτό το παιχνίδι. Μια ομάδα εδώ γυρίζει το παιχνίδι με πίεση, με τέτοια πράγματα. Στοιχεία που η Φενέρ δεν μπορεί να κάνει. Ήδη βλέπεις ότι οι παίκτες ουσιαστικά μυρολατρικά, ότι την μπάλα πατάει μέσα στο καλάθι, κάνουν το ένα φόλ μετά το άλλο. Ένα ακόμη φάουλ από τον Πεκέρ. Να το σκάγια Πεκέρ. Κάποτε οι Τούρκοι μας τον σύστησαν ως πολύ μεγάλο ταλέντο. Πλην όμως δεν δικαίωσε ούτε ένα μικρό μέρος αυτών των προσδοκιών. Αργότερα ανακάλυψαν και εκείνοι ότι το πρόβλημα ήταν η διάθεσή του να παίξει μπάσκετ, το μυαλό του με λίγα λόγια. Παρ' όλα αυτά ο Σαββάς που έχει διάθεση δεν έχει πατήσει παρκέ ακόμα. Ναι, αυτό είναι μία μίνι έκπληξη. Εκτός αν έχει αυτός κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ότι ο Σαββάς δεν έχει παίξει καθόλου στον απόψινο αγώνα. Έχω την εντύπωση ότι είναι ένας από τους πιο αδικημένους σέντερ στην Ευρώπη, ο συγκεκριμένος παίκτης. Ναι, είναι λίγο παράξενο ότι δεν τον έχει χρησιμοποιήσει καθόλου ο Πιανιτζιάννη ούτε ένα λεπτό. Μπογκδάνοβιτς στο transition για τρεις. Δεν βρήκε άμυνα, εκτέλεσε, πήγε στους 11 πόντους. Να μια λύση Νικήτα για τον Φενέρ, να τρέξει. Οι 20 έγιναν 17. Φάουλ από τον Τρίπκοβιτς. Τώρα βέβαια Νικήτα, επειδή σχολιάσαμε νωρίτερα τη μη συμμετοχή του Σαββάς, έχει ένα πολύ χαμηλό ουσιαστικά σχήμα ο Πιανιτζιάννη στο παρκέ με τον Άντερσεν στο 5. Άρα δεν έχει πια ρόλο στο πνεύμα του παιχνιδιού ο βαρύς Τούρκο σέντερ. Δεν νομίζω να είναι και πολύ πιο γρήγορος ο Πεκέρ από τον Σαββάς. Τι να παίξει δηλαδή και με τον Άντερσεν και με τον Σαββάς μέσα στο παρκέ. Μετά θα πάει 50 η διαφορά. Όχι, ήθελα να πω ότι έτσι όπως έπαιζε ο Μπατίστ όλο το παιχνίδι, κάλλιστα θα μπορούσε να έχει παίξει 5-6 λεπτά ο Σαββάς. Δεν ξέρω, το ξαναλέω, δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί τεχνικά μου φαίνεται αδιανόητη η επιλογή του Πιανιτζιάννη. Ο Άντερσεν για τρεις. Ο Τρίπκοβιτς μαζεύει το rebound μακριά από το καλάθι. Γετσεβίτσους έκλεψε. Παπα-Νικολάου, Λούκας, Χάινς χαμηλά, μπλοκ εντυπωσιακό από τον Πεκέρ. Που ήρθε από πολύ μακριά να πλέξει τα χέρια του και να σταματήσει τον Χάινς. Ο Τρίπκοβιτς στο lay-up. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να μπει σε αυτό το τρυπάκι του άναρχου μπάσκετ, του πάνω κάτω, του χαρούμενου μπάσκετ, που θα έλεγε αν ήταν εδώ παρέα μας ο Φίλιππος Συρίγος. Γιατί αυτό είναι μία μέθοδος
ακόμη και για αυτή την Φενέρ να αρχίσει να μειώνει τη διαφορά. Γι' αυτό το λόγο και ο Γιώργος Μπαρτζόκας περνάει τον Περπέρογλου στο παρκέ, πιο φρέσκο, για να βελτιώσει το αμυντικό transition, την αμυντική αντίδραση της ομάδας του και να κόψει αυτές τις γρήγορες επιθέσεις που προσπαθεί τώρα να πάρει η Φενέρμπαχτσε. Από τις βόλες του Τρίπκοβιτς η διαφορά πάει στους 16, επιστρέφει για τα τελευταία 77 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδος Σπανούλης, που δεν προλάβαινε πάντως να πάρει και πάρα πολλές ανάσες στον πάγκο. Έπρεπε να πάρει και ο Σλούκας μια ανάσα. Λέω τα γκάρντ είναι πολύ περιορισμένο. Δύο έχουν μείνει, ναι. Πολύ όμορφη πάσα του Γκετσεβίτσου. Τελείωμα με κάρφωμα από τον Κάιλ Χάινς. Με απούσα για μια ακόμη φορά την άμυνα της Φενέρ. Σκέψου, διαγώνια πάσα Νικήτα στη ζώνη και κάρφωμα από τον Χάινς. Τέλεια. Τυράντα, δεν είναι ζώνη. Πολύ ξεχυλωμένη. Ο Άντερσεν δοκίμασε για δύο, αλλά εδώ και λίγη ώρα έχει πάρει και αυτός διαζύγιο με το καλάθι. Ο Περπέρογλου από την κορυφή για τρεις. Για να έχει άλλη μια επίθεση ο Ολυμπιακός έγινε. Σωστά, ετοιμαζόμουν να το πω, το πήρες από το στόμα μου. Μακάλεμπ κερδίζει ένα φάουλ. Ο Σιπαρών και αυτός στο δεύτερο ημίχρονο. Να ο Πιανιτζιάννη. Πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για να πιστεί να εγκαταλείψει την αγαπημένη του Σιένα. Στην Ιταλία πάντως, εμείς δεν το ξέραμε, έλεγαν ότι είναι προπονητής κατασκεύασμα του Προέδρου της Σιένα, του Μινούτσι. Και ότι ο καλός, λέει, προπονητής είναι αυτός που έμεινε. Και είναι τώρα ο πρώτος προπονητής της Σιένα, ο Λούκα Μπάνκι. Αλλά επειδή και εμείς τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά, Νικήτα, για προπονητές, έτσι. Εδώ δεν ξέρω αν πρέπει. Το έχουμε λίγο με τους συνεργάτες και τους δεύτερους προπονητές. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα αγοράσουμε, ας πούμε, αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα αποτελέσματα της Φενέρ και ο τρόπος που την έφτιαξε ή προσπάθησε να τη φτιάξει, μάλλον με τερατογένεση μοιάζουν παρά με οτιδήποτε άλλο. Κοίτα, εκτός Σιένα, ούτε με την Εθνική Ιταλία έχει πετύχει κάτι το σπουδαίο ακόμα. Τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού. Με το χρονόμετρο να τρέχει για τα τελευταία 16 τώρα δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Να τρέχει αντίστροφα. Σπανούλης. Πήγε να κάνει μια πάσα από πολύ δύσκολη γωνία. Η μπάλα ξανάφτασε στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού. Περπέρογλου στον Άντιτς. Ο Ολυμπιακός, έστω και από σπόντα, παίρνει τους δύο πόντους που έψαχνε στην τελευταία του επίθεση. Είναι και η πρώτη του Πέρο Άντιτς στο παιχνίδι. Πάει ξανά τη διαφορά στους 19, στους 17, συγγνώμη. Τελικά 18 είναι, μας μπέρδεψε όλους το χρονόμετρο. Το ταμπλό του γηπέδου που άλλαζε σκορ. Αυτό είναι το σωστό σκορ. 68-49-19. Τελικά. Και πάμε για μια μικρή διακοπή. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, επειδή είχαμε την απορία και το κουβεντιάζαμε με τον Νικήτα νωρίτερα, πριν από την διακοπή ανάμεσα στις δύο περιόδους, ένας καλός φίλος και συνάδελφος με τροφοδότησε με το σχετικό μήνυμα για το πότε στο κοντινό τουλάχιστον παρελθόν ο Βασίλης Πανούλης είχε χάσει όχι μόνο 4 βόλες σε ένα παιχνίδι, 6 βόλες στο ίδιο παιχνίδι, και ομολογουμένως ήταν ένα παιχνίδι που μας πόνεσε. Σε ποιο ήταν? Ελλάδα-Νιγηρία στο Προολυμπιακό. Όπου ήταν και κοντά. Γι' αυτό σου λέω, μας πόνεσε. 6 στις 12 είχε εκείνο το βράδυ, πρωί, τι ήταν, εν πάση περιπτώσει. Δημήτρη, στην τελευταία περίοδο. Μαύρο, πάντως... ήταν, μαύρο ήταν, ό,τι και αν είναι. Λέγε, Νικήτα. Ναι, γι' αυτό πάνω το ξεχάσω γρήγορα. Εγώ να πω τι είπε ο Μπαρτζόκας στις οδηγίες του. Ζήτησε από τους παίκτες του Ολυμπιακού να μην φοβούνται όταν έχουν transition ή έχουν βιασμό. Τους είπε όμως ότι πλέον πάμε μόνο για lay-up και ότι δεν επιχειρούμε μακρινά σουτ στο transition. Αν έχουμε την επιλογή του μακρινού σουτ, προτιμούμε να βγάλουμε την μπάλα έξω και να πάμε σε μεγάλη επίθεση. Όπως αυτό που έγινε εδώ, το lay-up δηλαδή του Χάινς, στο transition του Ολυμπιακού που όμως δεν βρήκε στόχο. Ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να σκέφτεται από τώρα, νομίζω, μετά, ίσως μετά από 1-2 λεπτά για να είναι απολύτως σίγουρος και κατοχυρωμένος, να σκέφτεται από τώρα τις δύο υποχρεώσεις που τον περιμένουν. Και αφού ξεχρεώσει τα εντός Ελλάδος γραμμάτια, θα αρχίσει να σκέφτεται το κοινό του ταξίδι, μάλιστα με τον αιώνιο αντίπαλο στη Μόσχα, όπου ένας παίζει με την ΤΣΕΣΚΑ και ο άλλος με τη Χίμκι με διαφορά 24 ωρών. Θα συνυπάρξουν στη Μόσχα. Ο Χάινς βγήκε από το... Αναγκαστική αλλαγή έσκησε το φρύδι του. Μάλιστα. Να δούμε ποια άλλη κακοδαιμονία, κακοτυχία, όπως θέλετε πείτε, θα κυνηγήσει τον Ολυμπιακό απόψε.
Ο καλύτερος του παίκτης αποβλήθηκε. Ο Χάινς πήγε στον πάγκο με σχισμένο φρύδι. Νικήτα, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει lay-up στο transition. Ξεματιάστρα ψάχνει. Ψάχνει, ναι. Κάτι ψάχνει. Να, το μνημονεύσαμε. Νάτος, ο Σαββάς τώρα θα μπει στο παρκέ, σε λίγο δηλαδή. Άντιτς για τρεις. Ο Περπέρογλου στο επιθετικό rebound. Ο Ολυμπιακός κυριαρχεί και σε αυτόν τον τομέα. Τώρα έχει δύο παραπάνω επιθετικά rebound από την Φενέρ, αλλά αυτό δεν είναι δύσκολο. Η Φενέρ είναι η τελευταία ομάδα σε όλη την Ευρωλίγκα στη συγκομιδή rebound. Παίρνει λιγότερα από 30 στο παιχνίδι. Και απόψε μάλλον δεν θα ξεπεράσει κατά πολύ τις επιδόσεις της. Έχει πάρει 24 ως τώρα. Να ο Σαββάς, αυτός είναι ο Χάινς που πάει στα αποδυτήρια, ο Σαββάς που μπαίνει στο παιχνίδι. Η φάση που έσχισε το φρύδι του ο Χάινς. Τώρα θα έχουμε και μια ωραία μάχη δεινοσαύρων, Σερμαντίνη εναντίον Σαββάς. Σπανούλης με την βοήθεια του Σαββλού. Τα σερί που τρέχει στην Ευρωλίγκα δεν θα χαλάσουν. Είναι η 18η φορά σε 19 παιχνίδια που σκοράρει πάνω από 10 πόντους. Έχει βάλει και τρίποντο, οπότε και το σχετικό άλλο σερί του συνεχίζεται. Απομένει να δούμε εάν θα προλάβει να δώσει 3 ασίστ μέχρι το τέλος για να φτάσει με 8 συνολικά στο απόψινο παιχνίδι της 500 στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα την μεγαλύτερη του διαφορά στο παιχνίδι, 21 πόντους, 70-49. Περπέρογλου, Σερμαντίνη που πρόλαβε να πιάσει την μπάλα, αν και πήγε χαμηλά και από δύσκολη σχετικά γωνία να γυρίσει και να τελειώσει την επίθεση. Νωρίτερα σε άλλα παιχνίδια της ημέρας είχαμε πολύ εύκολες νίκες για δύο από τα φαβορί, ενώ ο Μπογκδάνοβιτς σημαδεύει σωστά έξω από τα 6.75. Και ο Περπέρογλου ζητάει συγγνώμη για τη χαλαρή του άμυνα από τον πάγκο. Λέγαμε λοιπόν ότι νωρίτερα η Ζαλγκίρις διέλυσε την Άλμπα 92-56, ενώ η Μακάμπη πέρασε από την Τουρκία, από την έδρα της Μπεσίκτας, με πολύ μεγάλη ανέση, 77-55. Ο Γκετσεβίτσος τσιμπάει την μπάλα από τους απογοητευμένους Τούρκους. Σερμαντίνη. Σπανούλης που πήρε το σκριν και το φάουλ από τον Μακάλεπ που νομίζω ότι είναι αυστηρό. Αλλά βλέπετε ο Μακάλεπ δεν έχει πια κουράγιο ούτε να διαμαρτυρηθεί. Έχω την αίσθηση, Δημήτρη, ότι και οι δύο ομάδες έχουν ρίξει ρυθμό πλέον. Το παιχνίδι έχει φανεί. Τελικά το φάουλ δόθηκε στον Καραμάν που το έκανε, όπως φάνηκε από την επαναληπτική προβολή, και όχι στον Μακάλεπ. Και ο Μπαρτζόκας για πρώτη φορά έκατσε στον πάγκο. Να ξαποστάσει καθώς. Νομίζω ότι στο τέλος του αγώνα το μοναδικό ενδιαφέρον που μπορεί να προκύψει, δεν θέλω να γίνω μάτις κακών και δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο με βάση τα πεπραγμένα και όσα γνωρίζουμε για τα θέματα αυτά. Νομίζω πάντως ότι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού θα επικεντρωθεί στο φύλλο αγώνα να δει τι θα γραφτεί, αν θα γραφτεί κάτι για τον καυγά του Σάτο με τον Λό. Η ίδια ιστορία έγινε με τον Ρούντι Φερνάντες και πλήρωσε 3.500 ευρώ πρόστιμο. Τι μπορεί παραπάνω να γίνει? Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Συμπλοκή ήταν. Καταρχήν υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Από όσο θυμάμαι, και αν θυμάμαι καλά, ή αν δεν θυμάμαι, διόρθωσέ με, ο Ρούντι δεν είχε αποβληθεί ποτέ με τη Σκαλιθέα. Ή λάθος κάνω? Όχι, δεν είχε αποβληθεί με τη Σκαλιθέα. Εδώ λοιπόν οι παίκτες έχουν τιμωρηθεί. Υπάρχει πρόσεξε παιχνίδι το οποίο έχω κάνει εγώ πέρσι. Ο Μος ήταν ο ένας. Ναι. Θα θυμηθώ και το δεύτερο. Ήταν ο small forward της Μπαρτσελόνα, ο Αμερικάνος που έχει περάσει και από την Ελλάδα. Σταμάτησε τώρα το μυαλό μου, βοήθησε με. Ο Πιτ Μάικλ. Έχουν σταματήσει, έχουν παίξει γροθιές κάτω από το καλάθι πέρσι. Σιένα με Μπαρτσελόνα. Έχουν αποβληθεί τις Καλυφιέ και οι δύο. Δεν τιμωρήθηκε κανείς. Ναι, δεν με άφησες να τελειώσω. Λέω το εξής, ότι το δισκαλυφιέ θεωρείται τιμωρία, γιατί ουσιαστικά αποβάλλεται ο παίκτης για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Τα πεπραγμένα και οι κανονισμοί, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αυτό λένε, ότι αν τιμωρηθεί ένας παίκτης με δισκαλυφιέ και όταν συντρέχει κάποιος άλλος λόγος σοβαρός, δεν υπάρχει περαιτέρω καμία άλλη ποινή.
Απομένει... Μπράβο. Απομένει λοιπόν να δούμε τι και πώς θα κλείσει το φιλοαγώνα. Στο λέω και για το ρεπορτάζ που θα κάνεις μετά στα αποδυτήρια. Για να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε παρενέργεια για τους παίκτες. Ο Άντιτς στο μεταξύ με μία βολή ξαναπάει τη διαφορά στους 20. Και τώρα της ξαναδίνει την ψηλότερη τιμή της. Μάλλον μία από τις ψηλότερες τιμές. Η ψηλότερη τιμή είναι στους 23, τώρα είναι στους 21. Φάουλ του Σλούκα στον Μακάλεμ. Ο Χάινς επέστρεψε πάντως. Ναι. Άντερσεν. Και τώρα Μακάλεμ. Που πήρε το φάουλ από τον Σερμαντίνη. Δημήτρη, ξέρεις τι έχουμε αφήσει χωρίς σχόλιο. Για λέγε. Δεν έχει παίξει καθόλου Πάουελ. Ναι, και αυτό είναι άλλο ένα σημείο αναφοράς. Βέβαια έρχεται. Α, να το. Να το. Έλα, τα ακούς τώρα. Δεν μπορεί, τα ακούς από τον πάγκο και τα λες. Όχι, όχι, αλήθεια σου μιλά. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Γιατί ήταν μεταγενέστερη εντολή από το σχόλιο σου. Απλά είναι. Έρχεται από τραυματισμό, έτσι. Γι' αυτό μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο. Ήθελε να τον προστατεύσει ο κ. Μπαρτζόκα. Είδε ότι πήγαινε το παιχνίδι καλά. Μα δουλεύει τώρα. Ο Πάουελ πλέον έχει χάσει ουσιαστικά μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης του Μπαρτζόκα και πάει πολύ χαμηλά στο rotation. Δηλαδή ακόμη... Από τραυματισμό, εντάξει, να το δούμε λίγο αυτό. Μάλιστα, να καλά, να το δούμε, εντάξει, οκ. Okay. Να το δούμε, θυμίζω να το ξανασχολιάσουμε σε χρόνο μέλλοντα. Ο Μακάλεμ στους 17 πόντους, αλλά στην ουσία δεν πόνεσε ποτέ, με εξαίρεση στην πρώτη περίοδο, την άμυνα του Ολυμπιακού, που είχε απαντήσεις. Ο Σλούκας σαν ένα jump shoot χωρίς ισορροπία, ο Άντιτς στο επιθετικό rebound. Ξανά Σλούκας. Γκετσεβίτσους. Πάλι Σλούκας, ο Ολυμπιακός σε πολύ αργό τέμπο και χωρίς καλές ως τώρα επιλογές. Ο Άντιτς προσπάθησε να πασάρει χαμηλά, αλλά εκεί που έταξε την μπάλα ήταν ο Σαββάς. Νέο φάουλ του Σλούκα στον Μακάλεμ. Time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, που βλέπει την ομάδα του με 5 και 18 για το τέλος να χαλαρώνει, να μην έχει κίνηση, ειδικά στην επίθεση, να μην έχει την ίδια φρεσκάδα στην άμυνα. Και τον Πιανιτζιάννη να μην αδειάζει τον πάκο του, να μην βάζει την πιτσιρικαρία που έχει φέρει στην Αθήνα. Άρα να ονειρεύεται ενδεχομένως ο Ιταλός μια κάποια ανατροπή. Ολυμπιακός 75, Φενέρ 56. Ολυμπιακός θα ισοσχελίσει λογικά και καλώς εχόντων των πραγμάτων το ρεκόρ του στο top 16 σε 3-3. Κάνοντας απόψε όσον αφορά την σημασία της διαγραφόμενης νίκης του, το απολύτως αναγκαία και απαραίτητα. Κερδίζει ένα παιχνίδι που αμαγορευόταν πολύ απλά να χάσει. Να, μερικά στιγμιότυπα από την επιθετική δραστηριότητα των Ερυθρόλευκων στα τελευταία λεπτά, αλλά και ένα σουτ τριών πόντων του Μπογκδάνοβιτς που βρήκε το στόχο. Μπογκδάνοβιτς στους 14 πόντους. Στην τρίτη περίοδο, στην τέταρτη περίοδο, συγγνώμη, έχουν σκοράρει μόνο αυτός και ο Μακάλεμ. Συνολικά οι δυο τους και ο Άντερσεν έχουν πετύχει 45 από τους 56 πόντους της Φενέρμπαχτσε. Ερμής. Επέστρεψε και ο Σπανούλης στο παρκέ, καθώς ο Σλούκας χρεώθηκε με το τέταρτο φάουλ του πριν το time out. Μπλοκ του Πάουελ, σουτ τριών πόντων του Μπογκδάνοβιτς, στον οποίο έπεσε η μπάλα. Πολύ θετικός, αθόρυβος, αλλά θετικός απόψε Περπέρογλου, μαζεύει ένα ακόμη rebound.
Περπέρογλου που έφτασε τα 6 αμυντικά και έχει και 3 επιθετικά. Για να μην μετριέται η αξία ενός παίκτη μόνο στους 2 πόντους που έχει βάλει. Και έπαιξε και πολύ καλή άμυνα στο πρώτο ημίχρονο πάνω στον Μπογκδάνοβιτς. Και ένα σχήμα που δεν έχουμε ξαναδεί, Δημήτρη, Διάριο Παπα-Νικολάου. Μάλιστα. Και ανεβαίνει και πολύ ψηλά για να πιέσει. Κοίταξε, μοιάζει σαν αυτόματη επιλογή, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχουν άλλα γκάρ. Ναι. Ο Μπογκδάνοβιτς έφτασε στο lay-up και κέρδισε βολές. Ο Ολυμπιακός έχει κολλήσει λίγο στο σκορ. Είναι αρκετή ώρα στους 75 πόντους. Και αρκετή ώρα η δράση του περιορίζεται αυστηρά σε 3 πόντους. Όταν από το 72-49 έχουμε φτάσει τώρα στο 75-58. Εντάξει, στο μυαλό του Ολυμπιακού πια δεν νομίζω στον παικτόν ότι υπάρχει η Φενέρμπαχτσε. Υπάρχουν άλλα πράγματα εγχώριου ενδιαφέροντος. Αλλά δεν υπάρχει διαφορά, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο οι δύο ομάδες να συναντηθούν κάπου στο τέλος του Top 16. Νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να... που έχει προσφέρει για την ώρα στον Ολυμπιακό η Φενέρ είναι η νίκη επί της Χίμκιν, κοίτα. Ναι, ήταν δώρο. Που ενδεχομένως να είναι ένα μικρό δώρο στο τέλος. Με δεδομένο ότι λύθηκαν και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Ρώσοι, ήταν ένα καλό δώρο. 16-26 βολές για τον Ολυμπιακό μετά την χαμένη του Παπα-Νικολάου. Και άλλη μια στο καλάθι των σκουπιδιών και όχι στο καλάθι με το διχτάκι. 4 λεπτά για το τέλος. Μακάλεμπ. Άντερσεν. Μακάλεμπ στη διείσδυση. Αν μη τι άλλο, μένοντας στο παρκέ, παίρνει μερικά χειροκροτήματα από τον κόσμο που αναγνωρίζει την αξία του. Ο Ολυμπιακός έχει 2 και 20 να σκοράρει. Η διαφορά έχει πέσει στους 15. Σπανούλης. Περπέρογλου, καλή κυκλοφορία, Άντιτς από την γωνία. Μαζεύει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Δεν σου φαίνεται ότι παραχαλάρωσε ο Ολυμπιακός, Νικήτα? Εντάξει, μα έχει χαλαρώσει η Φενέρμπαχτσε που χάνει. Δεν έχει χαλαρώσει η Φενέρμπαχτσε. Δεν τη βλέπω εγώ χαλαρωμένη. Έτσι παίζει από την αρχή. Ο Σπανούλης πάντως τελειώνει με αριστερό lay-up τη φάση, βάζοντας 2 πόντους που δεν θα πω ότι τους είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός, αλλά που τον ξεκολλάνε, εν πάση περιπτώσει, από τους 75. Ο Μπαρτζόκας ξαναστέλνει βασικό στο πάρκε σε λίγο, τον Πρίντεζη. Όσο και αν οι λέξεις βασικός και αναπληρωματικός είναι πολύ σχετικές σε αυτά τα επίπεδα. Να ο Τζος Πάουλ που πρόλαβε να κάνει 3 φάουλ. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό μας στη θέση του Πέρο Άντιτς. Εδώ το τελευταίο από αυτά πάνω στον Μπογκδάνοβιτς. Να ο Γιώργος Πρίντεζης. Ο Μπογκδάνοβιτς μπορεί να βάζει βολές μέχρι αύριο το πρωί που θα φύγει η Φενέρμπαχτσε για να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Έχει ήδη 6 στις 6. Το σερί του πάει στις 27 εύστοχες βολές. Περπέρογλου μετά από πολύ εντυπωσιακή κυκλοφορία της μπάλας. Περπέρογλου σημαδεύει καλά από τα 6.75-80.62. Με τόσα που έχει κάνει ο Περπέρογλου απόψε, πολλά και αθόρυβα επαναλαμβάνω, του άξιζε να βάλει και μερικούς πόντους παραπάνω. Ο Ολυμπιακός παρόλα αυτά υστερεί στα τρίποντα, έχει ένα λιγότερο εύστοχο σε ίσες προσπάθειες από την Φενέρμπαχτσε. Ο Ερμής όποτε πήγαινε εκεί έβλεπε τον ουρανό να σβήνει, τα αστέρια να σβήνουν, να σκοτεινιάζει.
Από πάνω του βρήκε τον Μπάου, έβαλε και αυτό ένα καλάθι. 80-64. Σπανούλης. Παπα-Νικολάου. Η πολλή κυκλοφορία της μπάλας σκότωσε την επίθεση και ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με ένα lay-up, καθώς έβαλαν στη μέση με τις πάσες του Σομακάλεμπ με τον Ερμής τον Σπανούλη και ο δεύτερος τελείωσε τον ευθυνδιασμό. Σπανούλη στο jump shoot. Ο Παόλ παλεύει για το rebound και το μόνο που κάνει είναι να κρεμαστεί από τη Στεφάνη. Ο Μπαρτζόκας υποχρεώνεται να πάρει ένα ακόμη time out. Και πολύ εκνευρισμένος μάλιστα από ό,τι ακούσατε να λέει ο Νικήτας Στραβουλής. Κατά την άποψή μου όχι αδικαιολόγητα. Γιατί ο Ολυμπιακός που έπαιξε καλό μπάσκετ για ένα πολύ μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού και στην άμυνα και στην επίθεση προσπαθεί να στείλει τους φίλους του στο σπίτι με πικρή γεύση, όχι με ευχάριστη γεύση. Η διαφορά, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, για τον συγκεκριμένο αγώνα. Έχει πέσει από τους 23 στους 14, το 72-49. Έχει γίνει 80-66. Δείτε εδώ, ο Ολυμπιακός τελικά κυριάρχησε όπως σχεδόν όλοι οι αντίπαλοι του, η αντίπαλη της Φενέρμπαχτσε στα rebound, με 6 παραπάνω επιθετικά και με 11 παραπάνω στο σύνολο. Έχει υπερδιπλάσιες assist, τα ίδια λάθη, 2 παραπάνω πλεψίματα. Άσχημα ποσοστά στις βολές, μέτρια ποσοστά στα τρίποντα. Κάθε φορά όμως που πάταγε ή τις περισσότερες φορές που πάτησε μέσα στο καλάθι, όπως εδώ με τον drive του Σπανούλη ή με την καλή εκμετάλλευση των ψηλών του, διευκόλυνε πολύ τα πράγματα. Στα δίποντα έχει 61%. Νικήτα, ο εξάψαλμος τι έβγαλε? Γιατί περί εξάψαλμου φαντάζομαι ότι επρόκειτο. Φαινόταν και από εδώ ψηλά. Το ζήτησε πολύ έντονα το time out, αλλά πιο ήπια μίλησε. Πρόλαβε να ηρεμήσει όσο να έρθουν οι παίκτες στον πάγκο. Τους είπε ότι παίζουμε με μοναδικό guard στην πεντάδα τον Σπανούλη. Δεν γίνεται να γυρίζουμε έτσι στην άμυνα. Δεν γίνεται να έχουμε τόσο αργό αμυντικό transition, ούτε στην επίθεση να μην κινείται κανείς παρά μόνο ο Σπανούλης. Πώς να έχει γρήγορο αμυντικό transition? Να προσπαθήσουν να τρέξουν περισσότερο. Με τόσο ψηλό σχήμα. Να τρέξουν. Και άλλοι με τρία γκάρ στο παρκέ. Προσπάθεια δεν είδε, όχι αποτέλεσμα. Μπογκδάνοβιτς. Α, εδώ ας πούμε έγινε μια προσπάθεια όντως. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό ενός παιχνιδιού που τελικά κύλησε τόσο εύκολα όσο οι περισσότεροι περιμέναμε ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ξανά Σλούκας. Αποχαιρετήστε το ψηλό σχήμα. Ο Περπέρογλου πάει στον πάγκο. Να πω ότι πάει στον πάγκο με λιγότερα χειροκροτήματα από όσο του αντιστοιχούν, γιατί ήταν ο αφανής ήρωας του Ολυμπιακού απόψε. Με 5 πόντους, 9 rebound, 3 assist. Προσπάθειες δεν πήρε ούτως ή άλλως, αλλά καταναλώθηκε πολλή ώρα στην εξουδετέρωση του Μπογκδάνοβιτς, στην άμυνα. Και νομίζω ότι, Νικήτα, δεν πρέπει να έχεις διαφορετική άποψη ότι παίρνει καλό βαθμό. Ναι, έκανε τα πάντα μες στο γήπεδο. Σήμερα ήταν από τα πιο σημαντικά εργαλεία στα χέρια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τα πάντα εκτός από αυτό που θεωρητικά ξέρει να κάνει καλύτερα από όλα τα άλλα, να σκοράρει. Όποτε είχε τις προσπάθειες πήρε πάντα. Όχι, δεν είπα γιατί δεν σκοράρε, ίσα-ίσα. Ναι, ίσα-ίσα που είναι πιο δύσκολο να διακρίνεσαι χωρίς να σκοράρεις. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Το είπα και νωρίτερα. Πάουελ στο jump shoot. Παπα-Νικολάου στο επιθετικό rebound. Προσφέρει στον Ολυμπιακό την λογικά τελευταία του επίθεση στο παιχνίδι. Ο Σπανούλης με ένα lay-up ανεβάζει κατά το άθροισμα των πόντων του. Πάει στους 15. Θα μπορούσαν να είναι 19 πολύ εύκολα αν είχε ευστοχήσει σε 4 βολές που έχασε απόψε. 5, γιατί κάπου έχασε και άλλη μία μετά, μία 6 έχει τελικά. Αλλά μας έμειναν 4 συνεχόμενες. Πάντως, Νικήτα, αν
πετύχει πουθενά το Σπανούλη για τη συνέντευξη μετά το παιχνίδι, είναι μια ερώτηση κι αυτή. Ναι. Γιατί είναι κάτι εντελώς ασυνήθιστο για τον Σπανούλη. Είναι ο μοναδικός που φεύγει πάλι πόρτα βέβαια και δεν είναι εύκολο να τον βρει μετά τα παιχνίδια, αλλά θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε σήμερα. Καλά, εντάξει, δεν είπα ότι είναι και υποχρεωτικό, απλά αν σου τύχει. Όχι, είναι μια καλή ερώτηση, ναι. Γιατί υποτίθεται ότι οι βολές είναι και το μοναδικό πράγμα που μπορείς να προπονήσεις στο μπάσκετ με σχετική ακρίβεια. Για το Σπανούλη πιστεύω να είναι πλέον θέμα προπόνησης. Όχι, εννοείται. Θέμα συγκέντρωσης σε αυτή τη στιγμή. Δύο για το τέλος ο Σπανούλης από πολύ μακριά. Για τον πισάρισμα που λέμε που δεν ήρθε. Ο Ολυμπιακός πάντως ούτως ή άλλως κερδίζει το χειροκρότημα των 4-5 χιλιάδων φιλάθλων του που ήρθαν απόψε, κατηγόρησαν απόψε στο ΣΕΦΝΑ εδώ ο Σπανούλης με τον παλιό συνοδοιπόρο του στο Παναθηναϊκό, τον Μάικ Μπατίς. Ο Άντιτς με τον δικό του συνοδοιπόρο από την Εθνική των Σκοπιών, τον Μπόμα Κάλεπ. Και ο Παπα-Νικολάου κατά μόνα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, όπως περίπου έπρεπε να το κάνει για ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα. Είχε πολλά καλά σημεία, πολύ καλή προσαρμογή πάνω στο ατού, τα λιγοστά ατού της Φενέρμπαχτσε. Είχε και μερικά άσχημα διαστήματα. Έχασε το ρυθμό του λίγο μετά την αποβολή του Λό. Τον ξανάχασε στο τέλος του παιχνιδιού όταν όλα είχαν κρυφθεί. Όλα αυτά πάντως θα ξεχαστούν γρήγορα. Εκείνο που θα μετρήσει είναι η τρίτη του νίκη στο Top 16, το 82-71, και ότι συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό που έχει χαράξει, με σκοπό, με στόχο την πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε για την ώρα. Θα μας ξανακούσετε όχι πολύ μακριά από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, όταν θα συνδεθούμε ζωντανά με την Super Euro League, την εκπομπή του Γιώργου και του Φίλιππου Συρίγου, για να σχολιάσουμε τα όσα έγιναν στο παιχνίδι, να μιλήσουμε για τη συνέχεια, για την απόψινή βραδιά, και βεβαίως να δείτε και τα ρεπορτάζ που θα ετοιμάζει εκείνη τη στιγμή ο Νικήτας Αυγουλής. Νικήτας Αυγουλής, Δημήτρης Καρίδας, για όποιον φύγουν από την παρέα μας και δεν μείνουν μαζί μας, ήταν στην περιγραφή, τον σχολιασμό και το ρεπορτάζ του απόψινού αγώνα. Γεια σας.